Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμη post-game, το τελευταίο post-game του 2018 για την ακρίβεια. Τελευταία εκπομπή της χρονιάς με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο, Βασίλη Καβαδία στην ύψη του ήχου. Θα πάμε παρέα σας μέχρι και τη μία για να δούμε όλο το post-game της σημερινής ημέρας και γενικότερα να κάνουμε έτσι και μια αναδρομή στο έτος που φεύγει, που μας αποχαιρετά σε λίγες ώρες μπορούμε να πούμε πλέον. Αύριο παραμονή πρωτοχρονιάς. Και να θυμηθούμε, έτσι να θυμηθείτε κι εσείς, αν θέλετε να μας θυμίσετε, τις πιο έντονες στιγμές που ζήσατε με τις αγαπημένες σας ομάδες αυτή τη χρονιά που φεύγει. Έχουμε και τη σχετική ανάρτηση στη σελίδα του Libero 107,4 στο Facebook. Στην ανάρτηση της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε από κάτω έτσι, τι θυμάστε από όσα ζήσατε με τις αγαπημένες σας ομάδες αυτή τη χρονιά, το 2018, ποιες ήταν οι πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε και τις κουβέντες με τους ρεπόρτερ μας καθιερωμένες, να μας δώσουν και τα νέα τα τελευταία από το ρεπορτάζ των ομάδων, να θυμηθούν και εκείνοι τι έτσι έζησαν πιο έντονα και τι θα έχουν να θυμούνται από αυτό το έτος και από το ρεπορτάζ αλλά και γενικότερα από τις πορείες των ομάδων τους. Έτσι θα το πάμε και λίγο πιο χαλαρά και σε εορταστικό κλίμα τις τελευταίες στιγμές του 2018. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστός, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Στέλνετε ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Έτσι και αν θέλετε να θυμηθούμε, να θυμηθείτε κι εσείς το ότι πιο έντονο ζήσατε με τις ομάδες σας όπως είπα και νωρίτερα μέσα στο 2018 είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε και για την αγωνιστική δράση που είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο και για τα μεταγραφικά τα οποία όλο και φουντώνουν όσο πλησιάζουμε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Θα μας δώσουν και οι ρεπόρτερ μας τα τελευταία νέα και γενικότερα το τι υπάρχει στην επικαιρότητα πέρα από τα μεταγραφικά και για τα υπόλοιπα. Επέστρεψαν και τις προπονήσεις οι ομάδες. Υπάρχει σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουμε σε δράση προς το φινάλε της χρονιάς, καθώς ανυπομονούμε να ξεκινήσει και η αγωνιστική δράση και εδώ στην Ελλάδα, διότι είναι αυτή η διακοπή των εορτών που μας έχει πάει πίσω. Βέβαια, χορτάσαμε μπάλα στην Αγγλία σήμερα, όσοι καθίσατε να δείτε Premier League, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ. Νομίζω βγήκατε χορτασμένοι, απολαυστικό το θέαμα, ωραία παιχνίδια. Ωραίο ματς έγινε και στο παλατάκι, στο μπάσκετ, το ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, τήθηκε από τον Ολυμπιακό με 68-78. Ήταν ανταγωνιστικός για 30 λεπτά περίπου και κάτι παραπάνω. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του. Ήταν καλύτερος, πήρε την νίκη με 78-68. Θα μας αναλύσει, θα σχολιάσει περισσότερα συνέχεια και ο Νίκος Μοσχοβίτης που περιέγραψε το παιχνίδι για λογαριασμό του Λίμπερο. Τον ακούσατε νωρίτερα. Και γενικότερα ένα καλό παιχνίδι πάντως στο Πάξο Πορτοζανίνα, όπου είχε και αρκετό κόσμο και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό. Δυναμικό παρόν από τους φίλους του Δικεφάλου. Σε ένα ακόμη φετινό παιχνίδι στο παλατάκι. Τη Δέσποινα την Πατσαβούδη, η Βασίλη τη βρήκαμε τελικά. Δεν τη βρήκαμε ακόμα, δεν πήρε. Μήπως πάρει σήμερα, γιατί χθες δεν μας πήρε. Περιμένουμε να πάρει το 2-3-10-2-87-8-8-8. Ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πολύ μεσοψητό. Δεν κάλεσε. Περιμένουμε να καλέσει σήμερα στο 2-3-10-2-87-3-8. Για επαναλαμβάνω, η Δέσποινα Πατσαβούδη, αν μας ακούγε τώρα, να τη δώσουμε εσύ διευκρινήσεις και λεπτομέρειες. Σήμερα συνεχίζουμε φυσικά μαζί μας και η σημερινή εκπομπή. Όπως σε κάθε post game είναι το πιστοβολείο Μπες στο Πιστό, ο χορηγός μας, εκεί που μπορείτε να βρείτε λαχταριστά, μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town, με πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι του Μπες στο Πιστό τώρα. Κάθε Δευτέρα τρώτε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο στο σαλόνι του Μπες στο Πιστό. Επίσης, το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestofpisto.gr. Και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελία σας ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη, στη Βλαδιατέρου της Θέας, τηλέφωνο 2-3-10-60-22-20. Φυσικά τους βρίσκετε και στα social media με Facebook και Instagram. Λοιπόν, πριν περάσουμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ μας και στα υπόλοιπα, αφού τα βάλουμε σε μια σειρά, να ξεκινήσουμε βλέποντας συνοπτικά τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα. Αρχικά στην Basket League εδώ, στα εγχώρια, τα δικά μας, το πρωτάθλημα της Α1. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και νωρίτερα, πέρασε από την Πηλαία με 78-68 νικότα στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Πάτρα με 86-69 η νίκη επί του Προμηθέα. Χθες τα αποτελέσματα που είχαμε στο πρωτάθλημα της Basket League ήταν ΑΕΚ Πανιώνιος 73-62, Κίμι Άρης 75-57, Χολαργός Λαύριο 82-71, Ρέθυμνο Ήφεσος Λίμνου 82-85 και Περιστέρι Κολοσσός 73-70. Και να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί και η βαθμολογία στην Basket League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός είναι πρώτος αυτή τη στιγμή με 10 νίκες και μόλις μία ήττα, αυτή από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο νικόν, 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, είναι στο 10-0.
Αλλά έχει το παιχνίδι που εκκρέμει με τον Κολοσσορόδου, το εξαναβολής. Γι' αυτό και φαίνεται δεύτερος αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Κοιτάξτε, βέβαια, αν κερδίσει τον Κολοσσό στις 24 Φλεβάρι, αν θυμάμαι σωστά, θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα διεξαχθεί, έχει οριστεί. Εφόσον το κερδίσει, που έκτος από το κερδίσει, θα πάει στο 11-0. Επομένως θα είναι στην κορυφή. Το Περιστέρι είναι στο 9-2 και ακολουθεί στην τρίτη θέση. Η ΑΕΚ στο 8-3, ο Προμηθέας στο 7-4. Χολαργός και Ήφες Λίμνου έχουν 6 νίκες και 5 ήττες, όπως και ο ΠΑΟΚ. Τριπλή ισοβαθμία υπάρχει εδώ, στην 7η θέση. Ναι, στην 6η θέση βασικά. Από εκεί και πέρα, πιο κάτω το Λαύριο στο 3-8, όπως και ο Πανιώνιος. Και τετραπλή ισοβαθμία στην τελευταία θέση στη ζώνη του υποβασμού. Κίμη, Ρέθυμνο, Άρης και Κολοσσός έχουν μόλις 2 νίκες. Μια πολύ άσχημη ήττα αυτή η χθεσινή για τον Άρη από την Κίμη. Τα είπαμε και χθες και με το Σταμάτη το Μουρελί, που έχει φέρει έτσι και κάπως κλίμα, μάλλον να ταράξει στο κλίμα στον Άρη, και λογικό είναι άλλωστε, και λόγω της εικόνας και λόγω του νέου διασυρμού, της πολύ άσχημης βαθμολογικής θέσης των Κιτρινών Μαύρων. Έγινε γνωστό σήμερα και ότι υπήρχε έτσι ένα μπλόκο των ορισμένων οπαδών της ομάδας στα βίντεο των Αλγάρων, όπου μίλησαν σε έντονο ύφος με τους παίκτες. Υπήρχε διάλογος, τόνισαν βέβαια ότι θα τους στηρίξουν εν ώψη συνέχειας. Θα είναι στο πλευρό της τα επόμενα παιχνίδια, θέλοντας την ανάκαμψη της ομάδας πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα, αύριο έχει αποφασιστεί μάλλον από τον κύριο Γουλιέλμο και τον κύριο Παπαγεωργίου να υπάρχει έκτακτο το διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ Άρης. Οπότε αναμένονται ίσως και περισσότερες εξελίξεις. Το κύριο θέμα το οποίο θα συζητηθεί και αυτό για το οποίο καλούνται να βρουν λύση οι άνθρωποι της διοίκησης των Κιτρινών Μαύρων είναι η άρση του μπαν, το πώς θα βρεθεί τρόπος να βρεθούν χρήματα, μάλλον όχι τρόπος. Τα χρήματα είναι ο σκοπός να βρεθούν για να αρθεί το μπαν και να μπορέσει ο Άρης να κάνει μεταγραφές, να αποκτήσει παίκτες από την αγορά, ώστε να ενισχυθεί και να παρουσιάσει βελτιωμένο πρόσωπο στη συνέχεια, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Να μην συνεχιστεί δηλαδή αυτό το χάλι που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής στις πρώτες 11 αγωνιστικές με μόλις 2 νίκες με 0 στα 5 στην έδρα του στο Νιγκάλς Χολ. Και να μπει σε περιπέτειες που είναι ήδη σε περιπέτειες, να μην φτάσει στο τέλος έτσι δηλαδή και κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Να ρίξουμε μια ματιά και στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής στην Basket League, 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το επόμενο Σάββατο, 5 Ιανουαρίου, 3 και 4, Κολοσσός ΠΑΟΚ στη Ροδό. Δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ. Ο Κολοσσός είναι στην τελευταία θέση και θέλει, καίγεται για την νίκη. Ο ΠΑΟΚ θέλει φυσικά να πάρει το διπλό στη Ρόδο, να επανέλθει στις νίκες μετά τη σημερινή ήττα από τον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρον παιχνίδι στο Βενετόκλειο. Σάββατο 3 και 4 λοιπόν, 5 Ιανουαρίου, η επόμενη έξοδος του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Λαύριο Κίμη. Το Σάββατο επίσης στις 5.30, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα Περιστέρι Ρέθυμνο. Και επίσης 5.30 ώρα το Σάββατο Πανιώνιος υποδέχεται τον Προμηθέα. Ενδιαφέροντα παιχνίδια στο πρόγραμμα. Την Κυριακή παίζει ο Άρης στις 5 στο Αλεξάνδριο, υποδέχεται τον Ήφαιστο Λίμνου. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι, ο Ήφαιστος Λίμνου έχει 6 νίκες, 5 ήττες, έχει θετικό πρόσημο. Θετικό ρεκόρ στο βαθμολογικό πίνακα και γενικότερα έχει παρουσιάσει πάρα πολύ καλό πρόσωπο εφέτος μέχρι στιγμής, ο νεοφώτης της Ήφαιστος Λίμνου. Ο Άρης τον υποδέχεται την επόμενη Κυριακή στις 5 στο Νιγκάλης Χολ, σε ένα μάτσο το οποίο φυσικά πάση θυσία θα καίγεται για την νίκη, ώστε σιγά σιγά να αρχίζει να ανακάμπτει. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι επίσης την Κυριακή στις 5 ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Χολαργό, και στις 7.30 την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, την ημέρα των φώτων, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Basket League. Να αφήσουμε προς το παρόν στην άκρη για λίγο την Basket League, να συνεχίσουμε με Premier League, εκεί όπου είχε απολαυστικό θέαμα και σήμερα, στην 20η αγωνιστική. Ωραία παιχνίδια, θέαμα, γκολ. Manchester United να παρουσιάζει, να συνεχίζει μάλλον να παρουσιάζει αυτό το τελείως διαφορετικό πρόσωπο μετά την αποχώρηση του Μουρίνιο. Με το Solskjaer να είναι πιο ελκυστική, να προσφέρει θέαμα, με τον Pogba να μοιάζει πραγματικά αναγεννημένος μετά τη φυγή του Μουρίνιο. Πέτυχε άλλα δύο γκολ σήμερα, δώσε και assist. Είναι τρομερό αυτό που κάνει ο Pogba. Και νομίζω αποδεικνύει περίτρανα το ότι δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές οι σχέσεις του με τον Πορτογάλο τεχνικό, τον Special One. Σε τρία μάτς με τον Solskjaer έχει περισσότερα γκολ από ότι σε 14 με τον Μουρίνιο. Έχει σκοράρει 4 φορές ο Pogba και έχει καταγράψει αυτή την επίδοση. Να δούμε όμως τη συνοπτική εικόνα της αγωνιστικής. Σήμερα είχαμε Crystal Palace Chelsea 0-1 με γκολ του Καντέ. Η Chelsea πέρασε από την έδρα της Crystal Palace. Πολύ σημαντικό διπλό που την έφερε πιο κοντά στην Tottenham μετά τη χθεσινή θητεία. Παλεύει για μια θέση στο Champions League η Chelsea, στην τετράδα. Burnley West Ham 2-0. Southampton Manchester City 1-3. Σε ένα μάτς που πήγε να στραβώσει για τη City καθώς σοφαρίστηκε στο 37. Ωστόσο, πριν βγει το ημίχρονο με αυτόν τον γκολ 45 και με γκολ του Αγκουέρο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στο 48 ουσιαστικά. Η City καθάρισε, έκανε το 1-3 πριν πάει στα αποδυτήρια
και στο δεύτερο μέρος ουσιαστικά έκανε συντήρηση εν ώψη και του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ που θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ στις 10 στο Etihad. Κέρδισε λοιπόν με 1-3, πέρασε από την έδρα της Southampton. Ένα δύσκολο διπλό. Επανήλθε στις νίκες μετά τα δύο χαστούκια εντός εισαγωγικών που είχε δεχθεί, τις δύο ήττες από Leicester και Crystal Palace. Επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα, πήρε τους 3 βαθμούς και είναι στο μείον 7 από την πρώτη Liverpool, είναι στη δεύτερη θέση και πάλι. Και πλέον την 5η στις 10 το βράδυ στο μεγάλο ντέρμπι θα τα παίξει όλα για όλα. Να νικήσει τη Liverpool, να μειώσει την απόσταση στο μείον 4 και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του τίτλου. Νομίζω με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, είτε ισοπαλία είτε διπλό της Liverpool στο Etihad, η City θα έχει πάρα πολύ λίγες ελπίδες για την πορεία. Αν και υπάρχει δρόμος ακόμη, αλλά νομίζω πλέον η Liverpool θα αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Manchester United, η αναγεννημένη Manchester United με Solskjaer στον πάγκο, με τον Pogba να κάνει τρομερά πράγματα, το Rashford και τους υπόλοιπους επίσης να ανακεντάνε στον αγωνιστικό χώρο. Ωραίο ποδόσφαιρο θέαμα και Manchester United Bournemouth 4-1 στο Old Trafford. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League, το πώς έχει διαμορφωθεί. Λοιπόν, η Liverpool πρώτη με 54, η Manchester City στους 47 ακολουθεί στη δεύτερη θέση, 45 η Tottenham, 43 η Chelsea, 38 η Arsenal, 35 η Manchester United πλησίασε στην πεντάδα, η Wolves 29, η Leicester 28 όπως και η Watford, στην δέκατη θέση η Everton έχει 27 όπως και η West Ham, Bournemouth 26, Brighton 25, Crystal Palace 19, Newcastle 18, Cardiff 18. Και εδώ αρχίζει λίγο η μάχη του για την παραμονή. Southampton 15, Burnley 15, Fulham 14 και Huddersfield 10 βαθμούς. Και να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, 21η, την Τρίτη, πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου. Στις 2:30 το μεσημέρι Everton Leicester, στις 5 Arsenal Fulham και στις 7:30 Cardiff Tottenham. Τα παιχνίδια αυτά την πρωτοχρονιά, για όσους μετά το τραπέζι και τα φαγητά και τα ποτά και όλα τα σχετικά έχετε όρεξη να δείτε μπαλίτσα και Premier League. Στις την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου Bournemouth Watford 10 παρατέταρτο. Επίσης 10 παρατέταρτο το παιχνίδι Chelsea Southampton, Huddersfield Burnley την ίδια ώρα, West Ham Brighton 10 παρατέταρτο, Wolves Crystal Palace 10 παρατέταρτο και στις 10 Newcastle Manchester United και την 5η 3 του μηνός το μεγάλο derby στο Etihad Manchester City Liverpool στις 10 το βράδυ. Ωραία, αυτά λοιπόν για το πρώτο μέρος του απόψινου post-game, το οποίο είναι και το τελευταίο για το 2018 και έτσι θα πάμε λίγο πιο χαλαρά και ορταστικά. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στη σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook, στην ανάρτηση της εκπομπής post-game, κάτω από τη φωτογραφία και να σχολιάσετε τι θυμάστε, τι θα σας μείνει από αυτό το έτος, από αυτή τη χρονιά, ως πιο έντονες στιγμές που ζήσατε με την αγαπημένη σας ομάδα. Για παράδειγμα, φίλοι του ΠΑΟΚ, σίγουρα άλλοι θα θυμούνται εκείνο τον γκολ του Βαρέλα και το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Άλλοι μπορεί να θυμούνται το μάτς του Ολυμπιακού που δεν ξεκίνησε ποτέ. Άλλοι θα θυμούνται, πολύ περισσότερο νομίζω, θα θυμούνται την κατάκτηση του κυπέλου στο ΆΚΑ. Γενικότερα ήταν γεμάτη χρονιά. Για τον Άρη ήταν η χρονιά της επιστροφής στην Super League. Για τον Ηρακλή, η δύσκολη χρονιά της ΓΑΜΑ Εθνικής που βγήκε έτσι εμφαντικά. Και η ανάμεικα τα συναισθήματα για το φινάλε. Και για τους φίλους του μπάσκετ, φυσικά περιμένουμε όλα τα σχόλιά σας για το τι θα σας μείνει από το 2018. Από τις αγαπημένες σας ομάδες θα κάνουμε και μια αναδρομή στην πορεία, θα μας πούν και οι ρεπόρτερ τι θυμούνται και ποιες ήταν οι σημαντικότερες στιγμές και στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε όμως πρώτα σε ένα break, στο πρώτο μας για απόψε και θα επιστρέψουμε, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Libero 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε πάντα Libero 107,4, τελευταίο post-game του 2018. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τη μία όπως κάθε Σάββατο Κυριακή, έτσι και την τελευταία Κυριακή του χρόνου, λίγες ώρες πριν μπούμε στην αυριανή παραμονή πρωτοχρονιάς, έτσι σε πιο εορταστικό χαλαρό κλίμα. Είμαστε, θυμόμαστε και θα θυμηθούμε μάλλον συνέχεια, θα κάνουμε μια αναδρομή στις έντονες στιγμές που ζήσαμε εδώ με τις ομάδες της πόλης που ζήσατε κι εσείς, ό,τι θυμάστε, να μας στείλετε ή να γράψετε σε σχόλιο, σε ανάρτηση της εκπομπής στο Λίμπερο, σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Να θυμηθούμε και ό,τι θα μας μείνει από αυτή τη χρονιά που φεύγει. Βλέπω τώρα έχει ξεκινήσει και παιχνίδι στο NBA, ενδιαφέρον. Orlando Magic, Detroit Pistons. Εντάξει, να έχουμε λίγο να βλέπουμε. Και όσοι έτσι, σήμερα βράδυ Κυριακή είστε μέσα, προπαραμονή πρωτοχρονιάς, έχει ωραίο μπασκετάκι για να περάσετε ευχάριστα. Στο 7-6 τώρα το παιχνίδι, εντάξει, πολύ νωρίς ακόμη. Είχε πραγματάκια πάντως και η σημερινή ημέρα και από πλευράς αγωνιστικής δράσης και γενικότερα στα ρεπορτάζ, στην αθλητική επικαιρότητα. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και θα τα δούμε σιγά σιγά και με τους ρεπόρτερ μας να μας κάνουν και τη δική τους ανασκόπηση για το έτος που φεύγει. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε
Από τι άλλο, από το post-game τη σημερινή αναμέτρηση στο Παλατάκι, όπου ο Πάοκ δεν τα κατάφερε και τήθηκε με 68-78 από τον Ολυμπιακό. Θα μα πει περισσότερα φυσικά ποιο άλλο, ο Νίκο Ομοσχοβίτη, που περιέγραψε και το παιχνίδι εδώ στο Λίμπερο. Καλησπέρα, Νίκο. Χρόνια πολλά ξανά. Αυτέ τι μέρε το λέμε συνέχεια. Τι γίνεται. Καλησπέρα, καλησπέρα Γερό, καλησπέρα και χρόνια πολλά και πάλι στους ακροατές του Λίμπερο. Όλα καλά. Για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, μέχρι το 30 πήγαν όλα καλά, έτσι, μέχρι την τρίτη περίοδο. Στο τέλος, νομίζω, φάνηκε αυτή η διαφορά ποιότητας που μας έλεγε και χθες, έτσι. Τα είχε τονίσει και αυτό αποδείχθηκε στο έπακρο, όσα είχε πει, νομίζω, βγήκαν και στο παρκέ. Κοίταξε, σήμερα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια. Με τα δικά του όπλα, τέλος πάντων, ό,τι και αν είχε, και ένα γεμάτο γήπεδο, καλή ατμόσφαιρα. Αλλά νομίζω ότι αν δεις οι τρεις, όχι οι τρεις, οκ, αν πάρουμε το Φέλεξ μέσα, οι τρεις πρώτοι σκόρες του Ολυμπιακού ήταν οι τρεις έτσι, παίχτες οι πολύ σημαντικοί του, δηλαδή ο Πρίντεζης, ο Μιλουτίνοφ και ο Σπανούλης. Τα βαριά χαρτιά του που λέμε, έτσι. Ακριβώς, τράβηξε. ακριβώς. Και ειδικά ο Πρίντεζης με τον Μιλουτίνοφ που πραγματικά κυριάρχησαν μέσα στις δύο ρακέτες, δηλαδή ο ένας έβαλε 19 πόντους, ο άλλος έβαλε 17. Και μαζί και οι δύο νομίζω πήρανε 22 rebound. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησαν στο παρκέ νομίζω ότι έκανε και τη διαφορά για να έρθει νίκη για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα. Σε αυτό που λες, Νίκο, έπαιξε ρόλο, πιστεύεις, η απουσία του Γκάρετ? Ήταν σημαντική, δηλαδή καθοριστική για σίγουρα, αυτό το σίγουρα. Όταν είσαι μείον ένας ψηλός και μάλιστα να σου δώσω όπως ο Γκάρετ που η δουλειά του ουσιαστικά αυτή είναι. Δηλαδή το rebound, η άμυνα, ξέρεις, η δύναμη και όλα αυτά, σίγουρα ήταν μια σημαντική απουσία. Δεν λέω ότι okay, με τον Γκάρετ ο ΠΑΟΚ θα σκέπεται τους εφαίρες και εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτη στα rebound στην Ευρωλίγκα. Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό μετά το παιχνίδι. Ναι. Είναι η πρώτη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι ένα πολύ δυνατό του σημείο, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι του, okay. Απλά σήμερα κυριάρχησε ήταν πολύ έντονο. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, γιατί ο φίλος στρατηγικής δεν το έχω μπροστά μου, τα rebound ήταν 29-47 και ο Ολυμπιακός πρέπει να πήρε 18 ή 19 επιθετικά rebound. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς είχε πάει με την περσινή πεπατημένη, δηλαδή να δώσει κάποια shoot, να παίξει με παγίδες στο post, τον Πρίντες, τον Μιλουτίνοφ, οπότε πέραν την μπάλα και για να παίξουν αυτοί. Γιατί όντως και οι δύο δεν είναι πολύ καλοί πασέρ, δηλαδή ενώ είναι παίχτες που είναι πολύ καλοί κοντά στο καλάθι και ξέρουν πολύ καλά να τελειώνουν φάσεις, στη δημιουργία για τους υπέρους δεν είναι και τόσο καλοί. Ωστόσο ο Ολυμπιακός νομίζω το περίμενε, ήταν έτοιμος δηλαδή να το αντιμετωπίσει και από τη στιγμή που στην αρχή του μπήκανε κάποια σουτ και πήρε ψυχολογία, μετά, δηλαδή ο Ολυμπιακός τέλος χάλασε τα ποσοστά του. Με κάποια άστοχα τρίποντα του Σπανούλη κυρίως. Μέχρι το 35 σούταρε με περίπου 45-46%. Αλλά και στο τέλος που έχανε τα σούτα έπαιρνε τα rebound, οπότε... Και όντως, όχι μόνο στο τέλος, στο περισσότερο κομμάτι του αγώνα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιρνε δεύτερες επιθέσεις διαρκώς, οπότε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ αναγκαζόταν να παίζει πολύ περισσότερο άμυνα. Έτσι. Για μένα σημαντικό είναι ένα τέτοιο ματ, επίσης ήταν ότι ο ΠΑΟΚ πλην του Γκος ουσιαστικά δεν είχε άλλον άξονα στην επίθεσή του. Δηλαδή προσπάθησε πολύ με τον Χρυσικόπουλο να τον βάλει στο παιχνίδι, να του δώσει μπάλα στα λουλούδια, δεν ήταν καλό σήμερα. Ήταν σε μια μέτρια μέρα, ήταν άστοχος. Ούτε από μακριά ούτε από κοντά μπορούσε να αποτελέσει άξονα. Οπότε το έργο του ΠΑΟΚ έγινε πολύ δύσκολο. Έτσι. Απλά επί 31-32 λεπτά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ ήταν μέσα στο μάτι, όχι μόνο μέσα, το διεκδικούσε κανονικά. Εκεί νομίζω που ο Ολυμπιακός έκανε σερί 0-11, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πήγε 0-11. Στο 57-55, στο 57-66 εκεί, ναι. Και γίνει η φάση με τον μπροσπίσω του Σπανούλη που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει μια κατοχή τέλος πάντων και να μειώσει περαιτέρω. Το μπροσπίσω δεν δόθηκε ποτέ, δόθηκε τεχνική ποινή στο πάγκο, έβαλε καλά κεφάλαιο ο Μιλουτίνοφ και το συν. Εκεί τελείωσε και το μάτι ουσιαστικά. Πήγε συν 10 και μετά, εντάξει, δεν μπορούσε νομίζω πάλι ο ΠΑΟΚ, δεν είχε ούτε τις επιλογές το κουράγιο για να ξαναγυρίσει ένα μάτς που πήγε να το φύγει στην περίοδο, το ξαναγύρισε, να το ξαναφέρει, να το ξαναγυρίσει τέταρτη. Εντάξει. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έφτασε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με συνέδρα του, πέτυχε και τους δύο σε καλή μέρα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποια σπουδαία εμφάνιση σήμερα, είναι η αλήθεια. Δεν είχε το βράδυ που είχε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, εκείνη την ημέρα στο Παλατάκι, αλλά και στα δύο μάτια ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Στο παιχνίδι εκείνο τον Παναθηναϊκό πλήρωσε ένα κακό πεντάλεπτο στη δεύτερη περίοδο που ξέφυγε ο Παναθηναϊκός και σήμερα πλήρωσε την τέταρτη περίοδο και ουσιαστικά το θέμα των rebound. Το rebound, τα οποία για να δώσουμε και το ακριβές νούμερο,
προηγουμένως τώρα, επειδή είδα τα στατιστικά σελίδα του ΕΣΑΚ, είναι 42-27 υπέρ του Ολυμπιακού. 42, οκ, okay, συγγνώμη. Ναι. 47 νομίζω ήταν εγώ. Okay. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Είναι, κυριαρχία, είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι. Τέτοιες ομάδες για να τις κερδίσεις θα πρέπει να σου βγει ένα δικό σου πολύ καλό ματς. Και ένα κακό δικό λίγο σας. Να ποντάρεις ότι ας πούμε ο Πρίντες ας πούμε δεν θα βάλει 19 πόντους, θα βάλει 5-6. Ή ας πούμε ότι ο Σπανούλης δεν θα σου βάλει τα δύο τρίποντα και ένα καλά κεφάλι που έβαλε, αν θυμάμαι καλά, στη δεύτερη περίοδο και θα είναι και σε λίγο πιο μέτρια μέρα. Δεν ήταν. Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Οι ομάδες αυτές είναι πολύ έμπειρες. Η δική μου λογική είναι ότι όταν έρχεται ένα κακό αποτέλεσμα ή μια κακή εμφάνιση στην Ευρωλίγκα, το παιχνίδι της επόμενης το επόμενο παιχνίδι στην Ελλάδα τους δίνει πολύ περισσότερο κίνητρο. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι κι αλλιώς ξέρουν και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ότι αν δεν είναι σοβαροί μέσα στον ΠΑΟΚ, μέσα στην ΑΕΚ, μέσα στον Προμηθέα, θα έχουν πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή η τεράστια διαφορά που μπορεί να έχει μέσα στον Κολοσσό Ρόδουλο, ένα παράδειγμα, ή ναι, στο Ρέστινο, πιο δύσκολες αυτές οι έδρες. Που ξέρεις ότι εύκολα ή δύσκολα μας θα τον πάρεις. Οπότε όταν έρχεται ένα αποτέλεσμα αυτό που έρχεται στον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη, νομίζω ότι δίνει πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση ουσιαστικά και κίνητρο μέσα στην ομάδα τους για να είναι σοβαρές το επόμενο μάτς που ήταν ας πούμε με τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Για μένα, να σου πω να λέω σε αυτή τη σειρά των αγώνων, τα πιο σημαντικά για τον ΠΑΟΚ ήταν οι νίκες που έκανε στο Λαύρο και τον Πανιόνιο. Αν δεν είχε αυτές τις νίκες, θα το πονούσε περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Αυτές τις ήττες είναι αυτές που λέμε εντός προγράμματος. Είναι εντός προγράμματος, όντως. Αν μπορεί να πάρει κάτι πολύ καλό για σένα, okay, αν δεν τα καταφέρει. Το θέμα είναι να πάρεις τα μάτς που έχεις γύρω-γύρω από αυτά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω για το μάτς αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Αλλιώς έτσι θα ήθελα, μιας και σήμερα έτσι, τελευταία εκπομπή του χρόνου και θα βγει το ρεπόρτερ. Εσύ από το 2018 τι θα κρατήσεις από το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ, έτσι, τι θα σου μείνει, τι θα θυμάσαι πιο έντονα, είτε καλό είτε κακό. Κοίταξε. Τι να θυμάμαι τώρα, στιγμή, στιγμή είτε γεγονός ότι ό,τι σου έρχεται, έτσι, χωρίς να το έχεις σκεφτεί πιο πριν. Κοίταξε, νομίζω ότι πάω από αυτή τη χρονιά που φεύγει, που δεν φεύγει καλά, είναι η αλήθεια, και δεν μιλάω για την ήττα από τον Ολυμπιακό, γενικά για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει φέτος. Ναι, και τα εξαγωνιστικά αναφέρεσαι. Ναι. Νομίζω ότι εκείνο το δεύτερο μισό της περσίνης που κάθισε μέσα στο 18, που έπαιξε και καλά και πήρε και μεγάλες νίκες και έτσι ήταν ωραίο. Πραγματικά έπαιζε και ωραίο μπάσκετ. Δεν είχε ακολουθήσει ο κόσμος τότε όπως φέτος. Δηλαδή ο κόσμος φέτος και με τον Άρη πήγε πολύς και με τον Ολυμπιακό σήμερα πολύς πρέπει κόσμος. Να είχε, 5.000 πρέπει να είχε. Ναι, 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 ναι. Πέρσι σε εκείνη την περίοδο δεν το είχε αντιληφθεί πολλοί κόσμος ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε πολύ καλά. Έπαιζε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ πέρσι από εκείνο το μάθημα με τον Άρη και μετά. Ναι. Μια στιγμή μπορείς να κατήσεις το τρίποντο του Ζάρα, ας πούμε, μέσα στο παλέ. Okay. Που ήταν τρίποντο νίκης, ας πούμε, και νομίζω ότι εκείνη η κατάσταση πέρσι Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά το παιχνίδι, εκείνο το τρίποντο άλλαξε και όλο το κουμπί για την ομάδα μέχρι τότε. Ναι. Για τον ΠΑΟ. Εντάξει. Mm-hmm. Μια στιγμή μπορεί να είναι αυτή. Okay. Και το γεγονός ότι στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ο ΠΑΟ έπαιξε πραγματικά πολύ καλά. Πρόσφερε θέαμα. Με τον Bet Away, ναι. Ναι, και φυσικά είναι και τρίτος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Δεν δίνει πρωτάθλημα, δεν δίνει προλίγκα, αλλά είναι το πρωτάθλημα κάτω από τους άλλους. Έτσι, okay. Ναι. Τερμάτισε στο ταβάνι ουσιαστικά που μπορούσε. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, πριν κλείσουμε, όσον αφορά το ρεπορτάζ, ο Γκοφ ναι. Είναι αύριο να μπει στο χειρουργείο να κάνει αυτή τη μικρή επέμβαση στον αστράγαλό του. Είναι ρουτίνα σε επέμβαση. Είναι να μείνει εκτός για 2-3 μέρες ουσιαστικά, αλλά επειδή μιλάμε για επέμβαση πάντα κρατάμε μια πισινή. Ναι, το μάτς με τον Κολοσσό είναι Σάββατος 3 και 4. Σήμερα που μιλάμε εγώ θα τον δώσω αμφίβολο τον Κολοσσό. Δεν μπορώ να πω σίγουρα ότι ο Κολοσσός θα παίξει το Σάββατο με τον Κολοσσό Ρόδου στην Ρόδο, αλλά η λογική λέει ότι αν όλα πάνε καλά, Πέμπτη Παρασκευή θα είναι σε φάση να προπονηθεί για να παίξει το Σάββατο και κυρίως. Ο στόχος είναι να είναι 100% στο μάτς με τη Χάπελ Χολών την άλλη εβδομάδα που είναι πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πρόκληση. Και για την πρόκληση, ναι, βέβαια. Ωραία, Νίκο, έγινε να σε ευχαριστήσω και για απόψε. Και έτσι, καλό βράδυ, καλή χρονιά, έτσι, καλή χρονιά να έχεις και εσύ με υγεία. Πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν κάποια στιγμή. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Μοσχοβίτη στο post-game της ήττας του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι σήμερα. Και έτσι στη δική του αποτίμηση, στη δική του αναδρομή για το 2018.
στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ που προσέφερε θέαμα του μπασκετικού ΠΑΟΚ φυσικά. Αυτό κρατάει ο Νίκος Μοσχοβίτης από την ομάδα της οποίας καλεί το ρεπορτάζ. Θα τους ρωτήσουμε όλους σήμερα τους ρεπόρτερ που θα έχουμε στον αέρα. Μας τα είπε, έδωσε και το ρεπορτάζ και για τον Γκος, ο οποίος θα κάνει αυτή τη μικροεπέμβαση. Να δούμε αν θα καταφέρει να παίξει και το επόμενο Σάββατο στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ κλείνει το 2018, όπως είπε και ο Νίκος, όχι με τον ιδανικότερο τρόπο στο μπάσκετ, κυρίως λόγω εξωαγωνιστικών ζητημάτων. Υπήρχε και η πρόσφατη συνέντευξη του Πρέλεβιτς. Καλείται να βρεθεί λύση στο δικτυακό. Γενικότερα, όλα αυτά τα ζητήματα που απασχόλησαν και το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, και να αφήσουμε στην άκρη τώρα τον μπασκετικού ΠΑΟΚ. Νομίζω μας θα ανέλησε πλήρως με το σχολιασμό του και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Να περάσουμε στα του Ηρακλή, και όπου και σήμερα υπήρχαν κάποια θεματάκια. Ακούγονται και διάφορα και γράφονται μεταγραφικά σενάρια από τώρα. Θα μας τα πει, θα μας τα διευκρινίσει όλα ο Γιάννης Σαλεμπάκης. Τι γίνεται, Γιάννη, καλησπέρα και χρόνια πολλά ξανά. Όπως λέμε, έτσι όλοι με όλες αυτές τις ημέρες. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά. Ναι, βεβαίως. Σήμερα επιβεβαιωθήκαμε κατά κάποιο τρόπο με την περίπτωση του Λιμπέρη Στεργίδη. Ο 31χρονος έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Ηρακλή σήμερα στις εγκαταστάσεις Μίκρας. Σε συνδυασμό η τελευταία προπόνηση του Ηρακλή και η πρώτη για το Λιμπέρη Στεργίδη. Mm-hmm. Δεν ανακοινώθηκε και ακόμη πάντως η μεταγραφή του, αλλά φαντάζομαι τυπικό το θέμα έτσι εφόσον ξεκίνησε προπονήσεις. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει, ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πιθανότατα θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά ο ποδοσφαιριστής προπονήθηκε σήμερα με την ομάδα και γίνονται προσπάθειες ώστε να εκδοθεί το δελτίο του στις 2 του μηνός, ώστε να είναι διαθέσιμος και για την αναμέτρηση με τον Κισαμικό. Α, μάλιστα. Οπότε δηλαδή αν προπονείται αυτές τις ημέρες κανονικά και το επόμενο Σάββατο να παίξει κιόλας, έτσι, αν εκδοθεί το δελτίο. Μάλιστα, ναι. Είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Έπαιζε στην Β' κατηγορία της Κύπρου με την Λύση. Οπότε βρίσκεται, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε ήδη η πρώτη προσθήκη πριν καλά μπει ο Γενάρης για τον Ηρακλή, έτσι. Γρήγορα. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Για τα υπόλοιπα, και ναι, για τα υπόλοιπα ονόματα θα σε ρωτούσα που ακούγονται και γράφονται και από χθες και σήμερα, έτσι. Για δώσε μας τα φώτα σου, Γιάννη. Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής εξετάζει άλλες δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Αυτή του Κουσκουνά και του Ριζογιάννη, δύο ποδοσφαιριστές που έμειναν σήμερα ελεύθεροι από τη δόξαδρά μας και αμέσως μπήκανε στη λίστα των Κιανόλευκων. Mm-hmm. Κουσκουνάς φαίνεται να είναι λίγο πιο ψηλά. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός επιθετικός όσο και στη δεξιά και δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Έχει στοιχεία που αρέσουν στους ανθρώπους του Ηρακλή. Έδειξε και δείγμα της ποιότητάς του στο μεταξύ τους παιχνίδι στο δόξα δράμας Ηρακλής, εκεί όπου ο Κουσκουνάς πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε και μία assist. Οπότε σίγουρα οι Κιανόλευκοι έχουν μία καλή άποψη για αυτόν. Mm-hmm. Μάλιστα, οπότε δεν αποκλείεται έτσι και αυτοί οι δύο να ενταχθούν άμεσα, έτσι. Προς το παρόν υπάρχουν συζητήσεις. Τώρα δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούν, αλλά υπάρχουν συζητήσεις και με τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Εξετάζονται βέβαια και άλλες περιπτώσεις, τόσο για την επιθετική γραμμή. Υπάρχει η λίστα με τους Ισπανούς, όπως είπαμε και χθες με τον Ρόκα, έτσι. Η λίστα του Ρόκα με τους Ισπανούς. Ναι, και κάποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γενικά υπάρχουν αρκετά ονόματα και θα προσέξουν για τις κινήσεις του στον Ηρακλή. Δηλαδή δεν θέλουν με τίποτα να κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ, Γιάννη, για να αναφέρουμε. Για το ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε ομάδα θα σε πάω και εσένα στην ερώτηση αυτή που θα κάνουμε σε όλους τους ρεπόρτερ σήμερα, όλων των ομάδων. Τι σου έχει μείνει, τι κρατάς από το 2018, από τη χρονιά που φεύγει, μιας και είμαστε στην τελευταία εκπομπή του έτους. Από το ρεπορτάζ του Ηρακλή, δηλαδή, με το οποίο ασχολήθηκες, τι σου μένει από το 2018, τι θα κρατήσεις. Είτε θετικό είτε αρνητικό, έτσι. Το 2018, μια πολύ περίεργη χρονιά για τον Ηρακλή, κυρίως στο ποδόσφαιρο, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ποδοσφαιρικά νομίζω ότι αυτό που κρατάνε όλοι οι φίλοι του Ηρακλή είναι η χρονιά της γάμας νικής, πώς στήθηκε η ομάδα, πώς την πρώτη αγωνιστική έπαιζαν παιδιά κάτω των 18
και στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίζουν την άνοδο, νομίζω ήταν αρκετά σημαντικό, αν και δεν ταιριάζει στο μέγεθος του Ηρακλή. Ήταν μια επιτυχία που έφερε κάποια χαμόγελα. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Αλλά δυστυχώς κλείνει άσχημα το 2018 για τον Ηρακλή, με την έννοια ότι όλοι περίμεναν μια εύκολη πορεία στη Β' Εθνική. Παρ' όλα αυτά η ομάδα είναι πολύ μακριά από τους στόχους της και υπάρχει γενικώς μια αναταραχή σε όλες τις θέσεις, σε διοικητικά, αγωνιστικά, παντού δείχνουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ας ελπίσουμε με το νέο έτος να ξεπεραστούν. Ναι, βέβαια. Και να μπει το 2019 πολύ καλύτερα, έτσι, για τον Ηρακλή. Ναι, αλλά αν με ρωτάς εμένα προσωπικά ποια στιγμή κρατάω... Ναι, βέβαια. Πες μας. Η στιγμή που κρατάω είναι βολεϊκή. Είναι η πρόκριση του Ηρακλή στο τελικό κυπέλου μετά από πολλά χρόνια. Σωστά, πολύ, που... πολύ σημαντική στιγμή. Και αυτή γενικά για το σύλλογο, έτσι, βέβαια. Γενικά για το σύλλογο όλοι είχαν συνηθίσει τον Ηρακλή με μεγάλες επιτυχίες στο βόλεϊ. Η ομάδα επέστρεψε στο τελικό του κυπέλου, αντιμετώπισε κιόλας στον ΠΑΟΚ, μια ομάδα του Θεσσαλονίκη. Το τίτλος βέβαια πήγε στον Δικέφαλο. Παρ' όλα αυτά ήταν μια τεράστια επιτυχία, αν αναλογιστεί κανείς και το μπάτζετ του Ηρακλή την περασμένη περίοδο. Βέβαια. Και ο τρόπος με τον οποίο είχε προκριθεί, έτσι, στο Final Four. Ένα επικό παιχνίδι, δηλαδή όσοι ήμασταν εκεί νομίζω ότι το ζήσαμε μοναδικά. Έτσι, έτσι. Ωραία Γιάννη, να σε ευχαριστήσω και θα τα ξαναπούμε με το νέο έτος, το 2019, έτσι, το επόμενο Σάββατο. Βεβαίως, που θα και παιχνίδι, ναι, για τον Ηρακλή. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά και σε σένα Γιάννη, με υγεία. Καλό σου βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη το Σανλεπάκη για τα του Ηρακλή. Μας έδωσε και τα μεταγραφικά, μας έδωσε και το ρεπορτάζ και μας θύμισε και αυτός την σημαντικότερη, έτσι, τα σημαντικότερα που θυμάται, τις σημαντικότερες στιγμές εκεί ανώλευκες στο 2018, θετικές και αρνητικές. Πιο πολλές αρνητικές βέβαια δυστυχώς για τον Γυραιό. Μπορείτε να μας στέλνετε και εσείς να γράφετε το σχόλιο σας στην ανάρτηση της εκπομπής post-game στη σελίδα του Libro 107.4 στο Facebook, να γράψετε εκεί σαν σχόλιο τι θυμάστε, τι ζήσατε πιο έντονα με την αγαπημένη σας ομάδα, είτε με τον Ηρακλή, είτε με ΠΑΟΚ, με Άρη, είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε για το 2018, είτε να το στείλετε σε μήνυμα στο FM κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Σιγά σιγά και εφόσον έχουμε κλείσει και την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε στο δεύτερο μας break για απόψε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Libero 107.4. Θα ακολουθήσει και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη. Θα έχουμε και περισσότερα και από τα διεθνή και για την έτσι, ανασκόπηση, αναδρομή στο έτος που φεύγει. Στέλνετε και ό,τι θέλετε και στο Facebook και στο Instagram, που υπάρχει επίσης σχετική ανάρτηση σελίδα του Libero 107.4 στα social media, για το τι θυμάστε από το 2018, τις πιο έντονες στιγμές των ομάδων σας. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 11 λεπτάκια μετά τις 11. 11 και 11, μπράβο ρε Βασίλη, καταφέραμε να μπούμε 11 και 11. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, τέλος πάντων. Libero 107.4, ακούτε εκπομπή post-game, η τελευταία εκπομπή post-game για το 2018. Είμαστε σε πιο χαλαρούς εορταστικούς ρυθμούς, έτσι, προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το φινάλε του έτους. Και θυμόμαστε κιόλας ό,τι ζήσαμε πιο έντονο το 2018. Περιμένουμε και εσείς να θυμηθείτε και να μας στείλετε και τα σχόλιά σας, είτε σε μήνυμα FM κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, είτε να γράψετε το σχόλιό σας κάτω από τις αναρτήσεις που υπάρχουν της εκπομπής post-game στις σελίδες του Libero 107.4 στο Facebook και Instagram, στα social media. Έτσι να θυμηθούμε όλοι μαζί παρέα τι μας αφήνει πίσω από τα αθλητικά μας κυρίως, εδώ σε αθλητικούς ρυθμούς είμαστε φυσικά στο Libero. Τι θυμάστε από τις αγαπημένες σας ομάδες και γενικότερα τις πιο έντονες αθλητικές στιγμές του 2018. Ήταν αρκετές, είναι η αλήθεια, και για τις ομάδες της πόλης και γενικότερα. Είχαμε και Μουντιάλ φυσικά το καλοκαίρι και είχε έτσι ωραία πράγματα για τα οποία μπορεί να θυμηθεί κανείς, αφήνοντας πίσω του αυτή τη χρονιά. Μαζί μας και σήμερα φυσικά ο χορηγός της εκπομπής, το Πιστοπολείο Μπέσο Ψητό, και όπου μπορείτε να βρείτε λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The Best Burger in Town. Με πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι. Κάθε Δευτέρα στο σαλόνι του Μπέσο Ψητό τρώτε ένα συν ένα μπέργκερ. Και επίσης τώρα το Δημοφιλές Φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε online στο mbesopso.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου της παραγγελίας σας, ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλέξανδρο 16 Σταυρούπολη.
στην πλάτη Τερσιθέας, τηλέφωνο 2310-60-2220. Επίσης τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram με σελίδα στα social media, όπου υπάρχει και πλούσιο έτσι, οπτικό υλικό από τα μπέργκερς και τις άλλες νοσημιές που μπορείτε να βρείτε εκεί. Λοιπόν, για μπάσκετ ΠΑΟΚ είπαμε, για Ερακλή είπαμε με τον Γιάννη τον Σαλεπάκη προηγουμένως, αναλύσαμε και με τον Νίκο Μοσχοβίτη την ήττα του ΠΑΟΚ στον μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Θα περάσουμε σιγά σιγά στα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ που επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και έχει πραγματάκια από το ρεπορτάζ. Θα μας δώσει περισσότερα ο Στέργιος Αναστασιάδης. Τι γίνεται, Στέργιο, καλησπέρα και χρόνια πολλά ξανά, έτσι. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου. Χρόνια πολλά. Το επιτάσσουν και οι μέρες. Έτσι, έτσι. Με όλους, με όλα αυτές τις ημέρες συνεχώς χρόνια πολλά δίνουν και παίρνουν. Έτσι, έτσι. Και, εντάξει, καλό είναι να γίνονται ευχές. Από πού να ξεκινήσουμε, Στέργιο, από την επιστροφή στις προπονήσεις, νομίζω ήταν το βασικό θέμα της ημέρας, έτσι. Μετά από 8 μέρες, ξανά προπόνηση είναι ένα γεγονός, εντάξει. Αρχίζει πάλι το ποδοσφαιρικό τμήμα να αποκτάει ζωή. Γιατί 8 μέρες είχαν σκορπίσει οι παίκτες, εντάξει, είχαμε και κάποιες απουσίες δικαιολογημένες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των παικτών επέστρεψε στην διάθεση του Λουτσέσκου, στην παγωμένη Νέα Μεσημβρία, εντάξει, που πάντα έχει 3 με 4 βαθμούς κάτω από ό,τι έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης και η πόλη γενικότερα. Εντάξει, είναι και από το βίντεο που έδωσε η ΠΑΕ στη δημοσιότητα και τη φωτογραφία, καταλαβαίνει κανείς το πόσο κρύο είχε το απόγευμα. Εντάξει, δεν υπήρχε άνθρωπος να μην έχει σκουφιά, ισοθερμικά, ζάντια και ό,τι μπορεί ο καθένας, εντάξει, όπως βολεύεται. Θέλει ο Λουτσέσκου μέσα στις επόμενες μέρες, εντάξει, θα υπάρχει και ρεπό την πρωτοχρονιά, μία μέρα, να προετοιμάσει την ομάδα και να την επαναφέρει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας εν ώψη του αγώνα με την Παναχαϊκή τη μεθεπόμενη Τρίτη το απόγευμα στην Πάτρα. Πρώτο παιχνίδι για τη φάση του 16 του κυπέλου. Αυτός είναι πλέον ο στόχος, να πάρει ο ΠΑΟΚ μια νίκη. Ουσιαστικά θέλει να καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο μάτς, νομίζω μπορεί να το κάνει, με μια καθαρή νίκη, να μην έχει άγχος εν ώψη της ρεβάνς και ενδεχομένως και να ξεκουράσει κάποιους παίχτες, θα είναι το ιδανικό. Ο Λουτσέσκου στην ρεβάνς με τους Πατρινούς. Εντάξει, έλειπε ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος πήρε μια μέρα άδεια επιπλέον και μαζί με την πρωτοχρονιά θα κολλήσει ένα διήμερο που λέγαμε στο στρατό για να πάρει κάποιες έτσι έξτρα ανάσεις, καθώς θυμίζω είχε τον γκρουπάκι και έβαλε και δικές του ο Πρίγιοβιτς. Ναι, γιατί είναι ο παίκτης με τις λιγότερες μέρες διακοπών. Δηλαδή όταν όλοι οι παίκτες έκαναν 40 μέρες διακοπές φέτος που δεν είχαμε τα play-off, ο Πρίγιοβιτς έκανε 2 εβδομάδες. Ναι, θυμούνται όλοι το καλοκαίρι πώς είχε γυρίσει από το Μοντεάλ, ναι, βέβαια. Οπότε για να χάσει μια προπόνηση δεν χάλασε και ο κόσμος και μαζί με το ρεπό της πρωτοχρονιάς να πάρει έτσι 2 μέρες έξτρα άδεια. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Βραζιλιάνους που ταξίδευσαν στη Βραζιλία και ουσιαστικά χάσανε μια μέρα στο Πάνε και θα χάσουν μια μέρα στο Έλα. Εντάξει, δεν έχουν συχνά και ο Ζαμπά και ο Μάτους την ευκαιρία να πάνε στην Βραζιλία. Βέβαια. Πάντως πρέπει να έχει αρκετή ζέση, δεν κάτι στουραφείς του Ζαμπά. Ναι, με τα κοντομάνικα, δεν συνέχεια. Χωρίς μπλούζα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο Κάνιας έλειπε, πρέπει να είναι στην Ισπανία για μια προσωπική του υπόθεση στις 2 του μήνα, άρα θα επιστρέψει 3. Έλειπε και ο Κρέσπο, ο οποίος πήγε στην Ισπανία να πάρει την οικογένεια και αυτός θα είναι κανονικά στην προπόνηση στις 2 Ιανουαρίου, την πρώτη δηλαδή, του νέου έτους. Ουσιαστικά η είδηση είναι ότι ο Βιερίνια έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Έδειξε ο αρχηγός ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Αύριο θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα. Οπότε νομίζω ότι υπολογίζεται και αυτός κανονικά για το μάτς με την Παναχαϊκή. Ή αν κρίνει ο Λουτσέσκο ότι δεν υπάρχει λόγος να παίξει στην Πάτρα και θα παίξει ο Τόσκα, να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννηνα την επόμενη Κυριακή. Ναι. Οπότε όλα καλά με τον αρχηγό. Ξεκίνησε και ο Βέρμπλουμ τις θεραπείες του με τη βοήθεια των φυσιοθεραπευτών και με ασκήσεις στο γυμναστήριο, έβγαλε τα ράματα. Νομίζω είναι θετικό έτσι για την ψυχολογία του Σουηδού, ο οποίος θα βγάλει τις επόμενες μέρες νομίζω και τον ειδικό νάρθηκα, μία μπότα που φοράει που δεν είναι καθόλου έτσι άνετη. Και σιγά σιγά έτσι να επιστρέψει και αυτός σε ρυθμούς. Βέβαια θα αργήσουμε πολύ να δούμε το Βέρμπλουμ ξανά στο χορτάρι, σε αγώνα τουλάχιστον. Νομίζω λογικά μπορεί να μην το δούμε και καθόλου. Δηλαδή αν είναι έτοιμος τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου και αν ο ΠΑΟΚ είναι στις φούργες του για να πετύχει τους στόχους, δύσκολα να μπει στο δεύτερο. Δεν θα μπει στο δεύτερο. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι σημαντικό γιατί εντάξει, είναι ένας παίκτης σημαντικός για τον Δικέφαλο να ξεκινήσει σιγά σιγά και να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στην πορεία της αποθεραπείας του.
Αυτά και για τον Βέρμπλουμ, δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα. Προπόνηση και αύριο και είπαμε ρεπό τίποτα χρονιά, μία μέρα να αλλάξουν οι παίκτες στον χρόνο μαζί με τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αγωνιστικά. Φυσικά είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε για ενδεκάδες και τα λοιπά. Εντάξει, δεν έγινε διπλό σήμερα. Έγιναν κάποιες ασκήσεις τακτικής, ουσιαστικά προσαρμογής των παικτών ξανά σε ρυθμούς προπόνησης. Εντάξει, δεν έχω μάθει για κάποιος που να γύρισε υπέρβαρος. Τα λέγαμε και μαζί προχθές. Όλοι είναι επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Είχαν διάθεση για προπόνηση. Εντάξει, μην νομίζει κανείς ότι οι παίκτες μαρτυράνε που επιστρέφουν. Ναι, εντάξει. Το χόμπι γιατί, τους κάνουν οι περισσότεροι, άλλωστε. Από αυτή την άποψη είναι τυχεροί που επιστρέφουν στις δουλειές τους, έτσι, αν το δούμε λίγο διαφορετικά. Αγκαρία δεν κάνει κανένα. Έτσι ακριβώς. Σε τέτοιο επίπεδο. Έτσι. Οπότε ξεκουράστηκαν, γύρισαν στις προπονήσεις και αύριο θα αποχαιρετιστούν για το 2018. Αυτά με τα αγωνιστικά. Στο ρεπορτάζ τώρα για τις ανανεώσεις δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Εντάξει, υπάρχει αναμονή. Δεν έχει αλλάξει κάποιο δεδομένο. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μαθαίνω, παραμένει ο Κρέσπο νούμερο 1 υποψήφιος για να ανοίξει τον χώρο των ανανεώσεων. Ενδεχομένως αυτό να γίνει στις 2-3 του μήνα, δηλαδή με το που επιστρέψει ο Ισπανός με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη, να ανακοινωθεί και η επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 3 χρόνια. Yeah. Ο Βαρέλα θα είναι ο δεύτερος λογικά. Είχαμε και τα ευχάριστα νέα για το Λευτέρη Λίρατζη, πραγματικά ένα παιδί που μόνο καλά λόγια θα ακούζει για το ταλέντο και τις ικανότητές του. Δηλαδή εκεί που δείχνανε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ και ο παίκτης όδευε σε άλλες πολιτείες, ήρθε αυτή η είδηση πραγματικά πολύ ευχάριστη, γιατί έχοντας μιλήσει με σχεδόν όλους τους προπονητές αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ, είναι το 2012, όλοι μιλάνε για ένα παιδί που ακόμα και τώρα που μιλάμε μπορεί να είναι βασικό στον ΠΑΟΚ από την άποψη να ξεκουράσει το μάτος για 5-6 παιχνίδια. Εντάξει. Ναι, πράγματι, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Μπορεί να μην γίνει. Αλλά όταν οι προπονητές του όλοι, γιατί εντάξει, οι προπονητές σαφώς και λένε καλά λόγια για τους παίκτες, αλλά δεν λένε τόσο καλά λόγια για όλους. Εντάξει. Ναι, όντως, ξεχωρίζουν τα λόγια. Αλλά ο Λίρας είναι ένα παιδί που μιλώντας με προπονητή του πέρσι τέτοια εποχή, μου έλεγε ότι θα μπορούσε να παίξει την περσινή σεζόν 5, 6, 7, 8 παιχνίδια σαν βασικός και να ανταποκριθεί κιόλας. Okay. Είναι καλό που θα μείνει στον δικέφαλο, απομένει μόνο η ανακοίνωση του νέου συμβολέου του. Είναι κανονικά σήμερα με την υπόλοιπη ομάδα, όπως είναι σχεδόν σε όλες τις προπονήσεις από τον περασμένο Ιανουάριο. Και θυμίζω, έκανε μόνο 5 μέρες προετοιμασία στην Ολλανδία γιατί είχε υποχρεώσεις με την εθνική. Άλλωστε ήταν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει και αν θα προκύψει κάποια έτσι ανάλογη είδηση για το Σιαμπάνι ενδεχομένως ή για τον Μάριο Τσαούσι, τον αριστεροπόδαρο μπακ του δικεφάλου, που ήταν και αυτός ένα μεγάλο ταλέντο, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, αλλά το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες έχει επανέλθει, αλλά το συμβόλαιό του λύγει στο τέλος της σεζόν. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είναι σημαντικά για αυτά, αλλά σημαντικότερα είναι τι θα κάνει η πρώτη ομάδα σε επίπεδο έτοιμων παιχτών. Okay, δηλαδή είναι στον αέρα ο Μπίσεσβαρ, είναι στον αέρα οι μεταγραφές, ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι χειροπιαστό να μπορούμε να μιλάμε για στόχους ή για ονόματα. Και νομίζω είναι και Στέργιο από τις λίγες χρονιές που γενικότερα ούτε σενάρια βλέπουμε αρκετά, έτσι. Πιο πολύ βλέπουμε σενάρια για ενδεχόμενες προτάσεις για τον Πρίγκοβιτς, για τον Μπέλκ, αυτά που έπαιξαν τις τελευταίες ημέρες, έτσι, και υπήρχαν οι διαψεύσεις και οι απορρίψεις σχετικές. Αλλά άλλες χρονιές, 29-30 Δεκέμβρη, νομίζω είχαμε ακούσει ήδη 10-15 ονόματα, έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Φέτος ησυχία βλέπουμε αυτήν την άποψη. Κοίταξε, μπορεί και αυτό να βγει σε καλό, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετές μεταγραφές την τελευταία δεκαετία που πραγματικά δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Σου θυμίζω μεταγραφές του Κοσέισαου, του Μουσλίμου, του Κοντρέρα, του Γκαρσία, εντάξει. Ναι. Δεν απαραίτητα κακό ότι δεν... Όχι, ίσα-ίσα, εγώ καλό το θεωρώ από το να βλέπαμε σενάρια και με 10-15 διαφορετικά ονόματα και στο τέλος ούτως ή άλλως. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα πάρει 1, 2, 3 παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Ξέρει τι θα αποκτήσει, έτσι δεν είναι να βλέπουμε σενάρια. Δεν θα ήταν και λογικό. Κοίταξε, θα αποκτήσει ένα κεντρικό χαφ που θα προορίζεται για βασικός, ξεκάθαρα. Ναι, και μετά το πρόβλημα του Βέρμπλουμ, λογικό. Θα αποκτήσει εκτός συγκλονιστικού πρώτου έναν κεντρικό αμυντικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με το Χατσερίδη. Δηλαδή να αποχωρήσει, να δοθεί δανεικός, να παραμείνει
ξέροντας ότι ο ρόλος του δεν είναι παίκτη βασικού, ok, αλλά ο ΠΑΟΚ κινείται και ψάχνει την αγορά για να βρει έναν κεντρικό αμυντικό με τα χαρακτηριστικά του Βαρέλα και του Κρέσπο, δηλαδή να έχουν και ταχύτητα και να μπορούν να είναι καλοί στο transition και να έχουν φυσικά την απαραίτητη αμυντική σταθερότητα. Και τώρα δεν ξέρω αν νομίζω θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν αυτή η ανανέωση του Λίρατζη αλλάζει τα δεδομένα για τη θέση του αναπληρωματικού του Μάτος. Εντάξει, ναι. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά όχι απίθανο ενδεχομένως αυτό να έκανε τον νεαρό να πει το ναι για να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Δηλαδή να του υποσχέθηκαν ότι πλέον ο ρόλος του θα είναι πιο κομβικό στην ομάδα και δεν θα είναι απλά ο 25ος παίκτης του ρόστερ. Οπότε δεν θα αποκτηθεί δεξιός μπακ, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Κοίταξε, εντάξει, υπάρχει η λύση του Βιερίνα που μπορεί να παίξει τα δεξιά. Εντάξει, υπάρχει η λύση του Κρέσπο. Και ξαναλέω, αν έχει πάρθει η απόφαση να αναβαθμιστεί από τώρα ο Λίρατζης, που πραγματικά εγώ με την εικόνα που έχω νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Εντάξει. Και μιας και υπάρχει, πολλοί μπορεί να αναφέρουν γιατί δεν αναφέρουμε τον Κίτσιου, δεν τον έχει και πολύ στα πλάνα του Λουτσέσκου, έτσι, τον Κίτσιου. Δεν τον έχει στα πλάνα του, όχι. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω να τον περιβάλλει και με τόση εμπιστοσύνη τον ναι. Κίτσιου. Εντάξει, γενικότερα υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν κουβέντες, υπάρχουν συζητήσεις. Το λέμε σε κάθε μεταγραφική περίοδο, ανεξάρτητα αν δεν γίνεται σχεδόν ποτέ, όσο το νωρίτερο και το γρηγορότερο, τόσο το καλύτερο για τον Λουτσέσκο και κατ' επέκταση για την ομάδα. Το ιδανικό θα ήταν σε 5-6 μέρες το πολύ να έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Τουλάχιστον ας είναι οι επιλογές στοχευμένες και ας υπάρξει λίγο παραπάνω αναμονή και για τον Λουτσέσκο κυρίως, αλλά αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να μπορούν στο τετράμινο που θα ακολουθήσει, όπου ο ΠΑΟΚ θα παίξει ουσιαστικά όλη τη χρονιά σε πρωτάθλημα και κύπελο, γιατί η Παναχαϊκή θα είναι λογικά ο τελευταίος αντίπαλος βατός και τόσο έτσι θεωρητικά εύκολος για τον ΠΑΟΚ, εκτός αν προκύψει κάποια έκκληση και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει για παράδειγμα στον επόμενο γύρο κάποια άλλη τέτοια ομάδα. Αλλά η λογική λέει ότι από εδώ και πέρα, και επειδή τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα είναι μετρημένα και υπάρχουν και τα ντέρμπι που θα κρίνουν ουσιαστικά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή αν περάσει νικηφόρα αυτά τα παιχνίδια με Τρίπολη, με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να μπορεί να σταματήσει κανείς το δικέφαλο. Αλλά θα υπάρχουν και παιχνίδια κυπέλου ενδιάμεσα, είναι το κύπελο στόχος, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί ανάμεσα στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, για παράδειγμα, να υπάρχουν και δύο μάτς με τον Ολυμπιακό στο κύπελο ή με την ΑΕΚ. Οπότε πρέπει να έχει ο Λουτσέσκου παίχτες σε όλες τις γραμμές. Και γι' αυτό, ξαναλέω, ελπίζουν στον ΠΑΟΚ και ο κόσμος και ο Λουτσέσκου ότι αυτοί που θα έρθουν, έστω και 20 Ιανουαρίου, εντάξει, γιατί ξαναλέω, δεν βλέπω κάτι. Και να προσφέρουν. Να μπουν και να προσφέρουν και να μην χρειάζεται ο καθένας ένα μήνα και ενάμιση και πάλι σηκώσουν όλο το κάρο οι παλιοί. Γιατί, αν το δούμε και ψυχρά, αυτοί που έχουν δώσει τη μεγαλύτερη της προσπάθεια και αποτέλεσμα είναι οι παλιοί παίκτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή που ήταν δηλαδή και στο περσινό ρόστερ, έτσι. Ναι, είναι ο Μπίσεσβαρ, είναι ο Πρίγιοβιτς, είναι ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Βιερίνια, ο Πέλκας. Βοήθεια ο ΠΑΟΚ από τις μεταγραφές δεν έχει πάρει. Σε δηλαδή, μεγάλο βαθμό όχι, ναι, ναι. Να μπορούμε να πούμε ότι έκανα διαφορά, έτσι. Δεν έχει πάρει βοήθεια από τον Τόσκα, ξεκινώ από την άμυνα. Δεν έχει πάρει βοήθεια από τον Κατσερίδη. Δεν έχει πάρει βοήθεια από τον Ουάρντα. Δεν έχει πάρει βοήθεια σημαντική και κομβική από τον Ζαμπά. Ναι. Απλά ο Ζαμπά είναι άλλη περίπτωση. Όσο και να αρέσει τον κόσμο, ναι. Εντάξει, και ναι, okay, είναι ένας παίκτης με προοπτικές. Αυτό, ναι. Δεν εκεί μπορεί να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό γρανάζι. Δεν έχει, να το θέσουμε πιο απλά, Στέργιο, δεν έχει προσφέρει περισσότερα από αυτά που έδινε ο Κάμπος πέρσι, έτσι. Μέχρι στιγμής όχι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έκανε διαφορά στο παιχνίδι με την Μπάτε στο Μπορίσοφ, εντάξει. Αλλά διαφορά δεν έχει κάνει και είναι γι' αυτό ενδεικτικό το ότι ο Λουτσέσκο δεν έχει καταλήξει στους εξτρέμ. Δηλαδή αλλάζει μία ο Ζαμπά, μία ο Ελκαντουρί, μία ο Λιμιός, μία okay, μια Ουάρντα. Ούτε ο Καρέλης έχει προσφέρει αυτά που περιμέναμε και περίμενε και ο Λουτσέσκο. Ούτε και ο ΑΚΠΟΜ. Πρόσεξε, μιλάω για αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν εξετάζω ποιοι πήραν ευκαιρίες, ποιοι δεν πήραν. Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή, μπορεί τώρα κάποιος μας ακούει να λέει ο Καρέλης δεν έπαιξε, ρε φίλε, τι να δείξει. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Καλός ή κακός, καλός ο Λουτσέσκο εμπιστεύεται αυτός που ξέρει, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με μία μόνο απώλεια. Και προχθές έγινε θέμα και στη FIFA ότι από τον περασμένο Μάρτιο έχει μία ήττα στην Τρίπολη και μία ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Άρα ο Λουτσέσκο έχει κερδίσει το δικαίωμα
να μπορούμε να πούμε ότι αυτό που κάνει το κάνει καλά, ανεξάρτητα αν υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει, οκ, okay, δημοκρατία έχουμε, αλλά στην τελική... Όλοι και το αποτέλεσμα τους κρίνονται και το αποτέλεσμα το δικαιώνει στο έπακρο το Ρουμάνο, έτσι. Στο 200%. Ναι. Εντάξει, εγώ το έχω ξαναπεί, έχει ο Λουτσέσκου το δικαίωμα να βάλει τον Κίτσιου φουνταριστό και να μην πει κανείς τίποτα. Στο δικό μου μυαλό, εντάξει. Το μόνο που μπορεί να του χρεώσει κανείς, αλλά και αυτό είναι άλλη κουβέντα, έτσι, και το πάμε αλλού μετά, είναι η ευρωπαϊκή πορεία εφετινή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό κοίταξε, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Και δεν είναι απλή, σε κανέναν δεν αρέσει η ήττα, ούτε στο Λουτσέσκου, ούτε στο Νιβά Σαββίδη, ούτε στο Γιώργο Σαββίδη, ούτε στον κόσμο, ούτε στους παίκτες. Αλλά καμιά φορά οι στόχοι μπαίνουν έτσι κατά σειρά. Αλλά εγώ το έχω πει πολλές φορές και δημόσια. Δεν νομίζω να σταμάτησε κάποιος οπαδός του ΠΑΟΚ, ένα παίκτη του ΠΑΟΚ στο δρόμο και τον είπε θέλουμε πρωτάθλημα και πρόκριση στους 32 του Europa League από τον περασμένο Μάιο και μετά. Έτσι, με το πρωτάθλημα υπάρχει η ψύχωση. Ούτε νομίζω ότι η οικογένεια Σαββίδη μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και γενικότερα οι ΠΑΟΚ είπαν στο Λουτσέσκο θέλουμε πρωτάθλημα αλλά θέλουμε και πρόκριση στους 32 του Europa League. Εντάξει, εάν στην πορεία προέκυψε αυτή η ευκαιρία, γιατί όντως ο όμιλος του ΠΑΟΚ δεν ήταν όμιλος με μεγαθύρια και γεννήθηκε αυτή η επιθυμία για πρόκριση, είναι δικαιολογημένη αυτή η επιθυμία. Και από την οικογένεια Σαββίδη και από τον κόσμο. Αλλά η ομάδα, τα έχουμε αναλύσει και με τον Σταύρο πάρα πολλές φορές, δεν είχε τελικά την ποσότητα, γιατί την ποιότητα την έχει, να έχει 2 δεκάδες στο Λουτσέσκο. Ναι, αυτό είναι η κυριότερη αιτία, συμφωνώ και εγώ, Στέργιο. Και ξαναλέω, θα το λέω μέχρι τέλος της χρονιάς. Δεν θα το θυμάται κανείς αυτό αν το Μάιο πάω και είναι πρωταθλητής, έτσι. Δεν θα το θυμάται κανείς, ok, ήταν μια άσχημη περίοδος, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει τα επόμενα χρόνια πορεία στην Ευρώπη. Δεν τελειώνει η Ευρώπη φέτος. Εντάξει, πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα για να φύγει όλη αυτή η πίεση που υπάρχει πάνω από τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή η πίεση που υπάρχει είναι τεράστια, ολοένα και αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Έγινε ακόμα περισσότερη πέρσι με την κλοπή του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα για να ηρεμήσει ο κόσμος, να ηρεμήσουν οι παίκτες, ο Λουτσέσκου, η διοίκηση, ο Ιβάν Σαββίδης. Έτσι, όλος ο σύλλογος, όλος ο σύλλογος, καθώς έχει αποτελέσει πλέον αυτό το σκοπό αυτός ο τίτλος. Και όπως λες έτσι, τίποτα άλλο δεν χωράει στο μυαλό όλων στο κλαμπ. Και το ξαναλέω, όταν μετά την ήττα στη Βίντη μου έχει μείνει και νομίζω ήταν από τις ατάκες της χρονιάς, παρότι πέρασε τα ψηλά του Βαρέλα στο Instagram, ότι ναι, χάσαμε, ήταν κακό βράδυ στην Ουγγαρία, αλλά όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Αντανακλά και το τι υπάρχει μέσα στην ομάδα, εντάξει. Βέβαια. Και δεν νομίζω μόνο ο Λουτσέσκου να έχει περάσει στην ομάδα αυτό το μήνυμα ότι πρωτάθλημα και τα άλλα δεν μας νοιάζουν. Νομίζω είναι αποτέλεσμα και της διοίκησης και του κόσμου και του Ιβάν Σαββίδη και του Γιώργου Σαββίδη. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, αν δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον αποκλεισμό. Τέλος πάντων, από όλου του ξεκινήσαμε. Ναι. Πάντως, λοιπόν, μιας και θυμήθηκες τα περσινά. Ολοκλήρωσε και να σε ρωτήσω, ήθελα τι θυμάσαι από το 2018 και θα κρατήσεις και από το ρεπορτάζ και γενικότερα από τα του ΠΑΟΚ. Αλλά ολοκλήρωσε το που θέλεις να πεις και στην πορεία. Όχι, το κάρο το έχουν σύρει με επιτυχία οι λεγόμενοι παλιοί, εντάξει. Οπότε πρέπει αυτοί που θα έρθουν πραγματικά να μπορούν να δώσουν λύσεις. Γιατί η χρονιά ακόμα είναι μεγάλη, δεν έχει ένα μήνα ακόμα η σεζόν. Έχει ακόμα 5 μήνες γεμάτους. Μπορούν να προκύψουν τραυματισμοί, όπως με το Βέρμπλουμ, μπορούν να προκύψουν τιμωρίες, ντεφορμαρίσματα παιχτών. Πρέπει αυτοί που θα έρθουν να μην είναι απλά συμπληρώματα του ρόστερ, να είναι 2 παίκτες, 3, 1, δεν ξέρω, που να μπουν και να κάνουν διαφορά και να αισθάνεται ο Λουτσέσκου ασφάλεια και να μην χρειάζεται έτσι να πονοκεφαλιάζει αν ο ΠΑΟΚ έχει το Φλεβάρι 2-3 μάτς συνεχόμενα μέσα σε 10 μέρες, να μην βγάζει, βάζει και να σκέφτεται rotation για να ξεκουράσει βασικούς για να πάρουν ανάσεις. Okay, ναι. Τώρα από το 18 τι κρατάω σίγουρα. Είχε πολλές στιγμές έντονες πάντως, έτσι και καλές έλεγες. Ναι. Κοίταξε, ο τελικός του κυπέλου ήταν μια βραδιά ονειρική νομίζω για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μέσα στο ΆΚΑ ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ξεγύμνωσε την ΑΕΚ. Ο κόσμος πραγματικά το χάρηκε. Ήταν μια βραδιά που νομίζω κανείς δεν θα ξεχάσει. Και ήταν και η καλύτερη εμφάνισή του μέσα στη χρονιά νομίζω. Και ποδοσφαιρικά να το συγκρίνουμε με το κύπελο του 2001 με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι. Χωρίς να θέλω να μειώσω
τα κύπελλα του 2003 ή το κύπελλο στο Βόλο. Αλλά αυτό μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ με τόσο καθυλωτική εμφάνιση και με 0-2, γενικότερα με μια ΑΕΚ που πραγματικά ξεγυμνώθηκε, ήταν μια στιγμή ορόσημο. Και με όσα είχαν προηγηθεί κιόλας, έτσι. Ναι, τα όσα έγιναν πραγματικά δεν πρόκειται ο κόσμος να τα ξεχάσει ποτέ και πολύ καλά θα κάνει. Και αυτό κάνει και ο Λουτσέσκου και εγώ του βγάζω το καπέλο που σε κάθε ευκαιρία θυμίζει σε αυτούς που θέλουν να ξεχάσουν το τι συνέβη πέρσι, τον περασμένο Μάρτιο. Okay, η φράση Γιώργο περασμένα ξεχασμένα δεν μπορεί να τα καλύψει όλα στη ζωή. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Και πέρσι έγιναν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ξεχάσουν. Όχι, έτσι κάποιον τα έζησε. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τον εκνευρισμό των οπαδών του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ ή οτιδήποτε άλλο όταν βλέπουν τους φίλους του ΠΑΟΚ να τους ταχώνουν συνεχώς, ακόμα και τον Λουτσέσκου. Αλλά παιδιά έτσι είναι. Στη ζωή κάθε δράση έχει και αντίδραση. Η ΑΕΚ έκλεψε ένα πρωτάθλημα με τη βοήθεια, την αμέριστη βοήθεια του Ολυμπιακού. Θα ακολουθεί μια ζωή αυτό το πράγμα. Εντάξει, και ακόμα ό,τι γράφει δεν ξεγράφει που λέμε. Μα δεν έχουν το σθένος να πούνε ότι ναι, ήταν τον γκολ του Βαρέλα κανονικό. Δηλαδή, προχθές διάβαζα ένα άρθρο σε site των Αθηνών. Οι άνθρωποι πραγματικά ακόμα ζουν μέσω ψέμα. Δηλαδή, διάβασα από δημοσιογράφο, φαντάζομαι, ότι με το που έστειλε την μπάλα ο Βαρέλα στα δίχτυα, ο Κομίνης και ο Ποντίκης τρέξαν έτσι, ακύρωσαν τον γκολ. Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό που λες. Έλεγε, θυμάμαι το άρθρο, ότι δεν, ο Ποντίκης λέει πήγε να σηκώσει την σημαία για να τρέξει προς σέντρα. Αλλά τελικά κόλλησε και δεν. Ένα μπέρδεμα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή οι άνθρωποι πάνε να μας βγάλουν τρελούς όταν έχουμε δει την εικόνα τι έγινε. Δηλαδή ούτε καν γράφουν ότι τον γκολ κατοχυρώθηκε και ακυρώθηκε. Θέλουν να περάσουν σε ποιους δεν ξέρω ότι το κόλλο ακυρώθηκε κατευθείαν. Τέλος πάντων. Νομίζω πάντως εκείνο το 5 λεπτό, 7 λεπτό πόσο κράτησε είναι η στιγμή του 2018, αν το δούμε αθλητικά, έτσι. Και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έχει πολύ ένταση και πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που υπήρξαν στιγμές που δεν ήξερες το τι βλέπεις. Όλο εκείνο το δεκάλεπτο με τον Καραπαπά να κάνει χειρονομίες και τον Μυραλάς. Τον Γκαρθία να σφαδάζει στο έδαφος από την Κορδέλα και όλα όσα έγιναν στη συνέχεια. Ναι, σωστά, σωστά. Και αυτά όλα πολύ αξέχαστα. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξεχάσει, ούτε οι παίκτες. Φαντάζομαι ότι και η διοίκηση έχει πάρει τα μηνύματα, το μάθημα και δεν θα αφήσει τίποτα να σταματήσει τη φετινή ομάδα που, εντάξει, το να πει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός και ο Ολυμπιακός παίζει την μπαλάρα της δεκαετίας, ή βλάκας είναι. Ή εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να αμαυρώσει μια πορεία 15 αγώνων με 14 νίκες και μια ισοπαλία. Δηλαδή έναν ΠΑΟΚ 13 νίκες και μια ισοπαλία, συγγνώμη. Εντάξει, και έναν ΠΑΟΚ που μέσα στο 18 κέρδισε την ΑΕΚ στο ΆΚΑ στον τελικό, κέρδισε την ΑΕΚ στην Τούμπα, φέτος στο πρωτάθλημα, κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, τον κέρδισε και στο Καραϊσκάκι στο φετινό πρωτάθλημα, τον Παναθηναϊκό που τον βρίσκει ο ΠΑΟΚ είναι 3 με 4 γκολ σε κάθε μάτς, εντός εκτός. Εντάξει, έτσι έχει πάρει όλα τα ντέρμπι με ξένους διαιτητές. Όλα τα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. Και ας βρεθεί ένας να πει σε αυτά τα 8-9 μάτς με τους τρεις μεγάλους λεγόμενους αν έχει ευνοηθεί κάπου ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ευνοηθεί πουθενά. Okay, ο ΠΑΟΚ έχει δεν ξέρω πόσες σερί νίκες στην Αθήνα. Σταμάτησε το σερί στο Περιστέριο, okay, αλλά δεν έχει ήττα. Και κάποιοι ακόμα επιμένουν για να αμαυρωθεί αυτή η πορεία, εντάξει. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα τις νέες εξελίξεις με το Καραϊσκάκι, που ετοιμάζονται οι τράπεζες, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν κίνηση εναντίον του Ολυμπιακού, γιατί χρωστάει 40 εκατομμύρια. Ήδη πέρασε στα ψηλά, εντάξει. Ναι. Ψηλά γράμματα είναι αυτά. Αν ήταν πρωταγωνιστής του Ιβάν Σαββίδης, μπορεί να είχαμε και έκτακτο δελτία ειδήσεων. Δηλαδή εκεί που βλέπαμε κάποιο σύριαλ, να είχαμε δελτίο και να λέει ότι η Μάσα Βίδης χρωστάει σε τράπεζα 40 εκατομμύρια κτλ. Okay, είναι ένας πόλεμος που δεν σταματάει. Δεν είναι, Γιώργο, εγώ θα το ξαναπώ, δεν είναι θέμα που πρέπει να μας καίει εάν ο Λουτσέσκου βάζει τον Λιμιό και όχι τον Ζαμπά και αν βάζει τον Ουάρντα και όχι τον Ελκαντούρι. Ναι, να υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση. Υπάρχει ένας πόλεμος σε όλα τα επίπεδα. Μίντια, Super League, ΕΠΟ, πολιτικούς, επιχειρηματίες, δικαστικούς,
μαφιόζικες επιθέσεις, δεν είναι το θέμα αν παίζει ο Λιμιός και ποιος θα μπα. Ναι. Εντάξει, να υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση στον κόσμο. Λες, φυσικά πρέπει να υπάρχει συσπήρωση. Ναι, με μοναδικό στόχο φυσικά το. Εντάξει, το εγώ δεν μπορώ να διαβάζω ή να ακούω υποτίθεται φίλο του ΠΑΟ, γιατί κρατάω πάντα και μια επισημή. Δεν ξέρω αν ακούω μια φωνή, αν διαβάζω ένα post στο Facebook, αν όντως είναι φίλος του ΠΑΟ. Αλλά να υπάρχουν αφορισμοί και να υπάρχουν ατάκεις τύπου ότι δεν μου λέει κάτι ότι ο ΠΑΟ είναι πρώτος. Εντάξει, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, οκ. ναι, εντάξει, μην τα σοπεδώνουμε κιόλα. Και δρόμο οι παίκτες και αυτό και Λουτσέσκου φύγει γιατί ας πούμε ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε, εντάξει, οκ. Okay. Σε κανέναν δεν άρεσε και νομίζω ότι έχουν ήδη αναζητηθεί και οι αιτίες. Okay. Ναι, και κανείς δεν έχει υπογράψει το κάτω-κάτω συμβόλαιο με την επιτυχία παντού. Έτσι. Έχουμε δει μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν πορείες στην Ευρώπη και να μην παίρνουν το πρωτάθλημα ή το αντίστοιχο. Υπάρχουν 5-10 μεγάλες ομάδες που. Η Real έχει πάρει 3 σερί Champions League και δεν πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Είναι εντάξει. Εντάξει, και στην Ευρώπη, αν το δούμε, υπάρχουν αποτυχίες που κάνουν και μεγάλο κρότο. Δηλαδή, πέρσι η Μεφίκα πήρε σε 6 αγώνες Champions League 0 βαθμούς. Ναι, δηλαδή, προφανώς έπρεπε οι οπαδοί της να γκρεμίσουν τον Ταλούς και να φύγουν από τον πρόεδρο μέχρι και την καθαρίστρια. Ναι. Εντάξει, προφανώς με την ελληνική λογική. Είναι η αδιόρθωτη. Που πρόσεξε, είναι η Μπενφίκα, εντάξει. Που η ιστορία της Μπενφίκα μπροστά στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Τι να συγκρίνουμε τώρα, εντάξει. Είναι τεράστια, εντάξει. Βέβαια. Με τίτλους, μιλάμε για Μπενφίκα, μιλάμε για. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μιλάμε για πορείες, μιλάμε για budget απίστευτα. Οκ. Okay. Δεν γκρεμίζαν λοιπόν το γήπεδο οι οπαδοί της Μπενφίκα πέρσι. Ούτε διώξαν τους πάντες γιατί ντροπιάσαν την ευρωπαϊκή ιστορία της Μπενφίκα. Ήταν μια πολύ κακή πορεία. Χωρίς να ξέρω τι έγινε στην Μπενφίκα, φαντάζομαι βρέθηκαν οι αιτίες, κάποιοι ενδεχομένως την πλήρωσαν. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Οκ. Okay. Η Μπενφίκα φέτος έχει την ευρωπαϊκή της πορεία. Οκ. Okay. Και μπορεί να έχει του χρόνου καλύτερη. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να πάρει στο Μάιο του 19 το πρωτάθλημα. Έτσι. Αν μπορείς να πάρει και το κύπελλο θα είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή να μην αφήσει τίποτα και να αρχίσει να παίρνει πίσω τους τίτλους που τον έχουν κλέψει σοριδών από τη δεκαετία του 70 και μετά. Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε για μένα να έχει 6 πρωταθλήματα και τουλάχιστον 10 κύπελλα. Οκ. Okay. Δεν συνέβη αυτό. Γιατί ξέρουμε όλοι, το έχει καταγράψει η ιστορία. Ποιοι ήταν οι μεγαλομέτρικοι του Ολυμπιακού, ποιοι της ΑΕΚ, ποιοι του Παναθηναϊκού, τι διαιτησίες είχαν πάντα όταν η μπάλα έκαιγε. Μην πάμε μακριά, πάμε στο 9-10 που ο Σπάθος σταμάτησε τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με το έτσι θέλω. Για να μην ζοριστεί ο κύριος Πατέρας. Και ο Βγενόπουλος και ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός. Εντάξει. Εντάξει, τώρα με ξένους διαιτητές έχουν αλλάξει τα πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ, αυτό που έλεγα και πριν, δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι με ξένους διαιτητές. Και αυτό λέει δεν πολλά. Έχει δεχτεί γκολ. Ναι. Δεν έχει δεχτεί γκολ. Δηλαδή, πες μου, εσύ με έλεγες διαιτητής στο Καραϊσκάκι φέτος, αν δεν έπαιρνε ο Ολυμπιακός 2 πέναλτι. Που πέφτανε σε κάποια φάση και μετά σαν τα κοτόπουλα κάτω. Συνηθισμένοι ότι εντάξει, τα δύσκολα θα πάρουμε και ένα πέναλτι. Ναι. Εντάξει. Δεν θα είναι η χρονιά εύκολη. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ένα τεράστιο φαντάζ και σίγουρα έχει στείλει σε κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι δεν μπορεί κανείς να τον κερδίσει. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να σκαρφιστεί ο Ολυμπιακός όταν έρθει η στιγμή που πρέπει να παίξει την Τούμπα. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι και τα μάτσα ευρωπαϊκά τότε μεσολαβούν. Είναι επικίνδυνη δηλαδή η κατάσταση. Να δούμε τι θα έχουμε πάλι. Ας ελπίσουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Μπορεί να επικαλεστεί ο Ολυμπιακός ότι έχει πολύ υγρασία στα αποδυτήρια. Και κρύο από το Κίεβο ήδη. Πονά τα κόκαλα των παιχτών μας στην Τούμπα, ας πούμε, και από το κρύο και δεν βγαίνουμε έξω. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Οκ, υπάρχουν κακοτεχνίες, ειδικά στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Δεν λειτουργούν τα πάντα ρολόι. Τα λέμε και με τον Σταύρο κάθε μέρα. Υπάρχουν παραλήψεις στην ένωση πρώτης ομάδας με β' ομάδα, γενικότερα με τις ακαδημίες. Έχουν γίνει λάθη, θα γίνουν λάθη. Αλλά η δική μου ευχή είναι να αφήσει το πρωτάθλημα και να λειτουργήσουμε όλοι πιο ορθολογιστικά. Ο Ιβάν Σαββίδης, η οικογένεια Σαββίδη, η ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, οι παίχτες, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος. Νομίζω αυτό που έλεγες και πριν, Στέργιο, αν φύγει αυτή η πίεση του πρωταθλήματος, θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και όλα τα άλλα σε μια σειρά. Απλά είναι η απόλυτη προτεραιότητα πλέον στο σύλλογο ΠΑΟΚ γενικότερα και ίσως αφήνει κάποια άλλα πράγματα στην άκρη, τα δίνει δευτερεύοντα ρόλο.
Κοίταξε, κακώς θα αφήνει. Εντάξει. Δεν θα πω εγώ ότι για να πάρω πάω το πρωτάθλημα πρέπει να ρημαχτούν όλα τα υπόλοιπα. Ναι, σίγουρα. Αλλά σε αυτό πρέπει συμφωνώ. Να πάρουμε τα δεδομένα που έχουν, εντάξει. Θα ήταν το ιδανικό ο ΠΑΟΚ να ήταν στο Champions League, στους ομίλους. Ήταν και εκείνο το ταξίδι του ενός μήνα, ενάμιση, μία περίοδος του 18 που σίγουρα, εντάξει, δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Τα δύο μας με τη Βασιλεία, η ανατροπή με τη Σπαρτάκ, η Τούμπα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω και εκείνο το βράδυ με τη Σπαρτάκ ήταν από τα πιο έντονα της χρονιάς, εκείνη η ανατροπή. Ναι, μέχρι τη ρεβάνς με την Μπενφίκα, στο τελευταίο μάτς, ήταν πέντε μάτς πραγματικά φοβερό ταξίδι. Και κρίμα που γίνανε τόσο γρήγορα μέχρι το καλοκαίρι που δεν πρόλαβε ο κόσμος, ξέρεις, να οργανωθεί και να είναι και περισσότερος και στη Μόσχα και στην Πορτογαλία. Εντάξει, στη Βασιλεία ήταν αρκετός κόσμος. Αλλά ήταν τόσο γρήγορα τα πράγματα, δηλαδή έπαιζε στην Πέμπτη, Παρασκευή κλήρωση, την άλλη ναι. Πέμπτη αγώνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αγουστιάτικα και όλα πολύ, είχαν κανονίσει τις διακοπές τους. Να το χαρεί όσο θα ήθελε. Αλλά σίγουρα ήταν μια περίοδος έντονη για την ομάδα, αλλά αποδείχθηκε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που είναι η Chelsea, που είναι η Μπενφίκα, δηλαδή να μπορεί να θεωρηθεί ομάδα Champions League. Εντάξει, έχει τις μονάδες, έχει τις παίκτες με ποιότητα, χρειάζονται όμως κι άλλοι και σίγουρα χρειάζεται, αυτό που ποτέ δεν είχε ο ΠΑΟΚ, εμπειρία από τόσο παιχνίδια έτσι υψηλού επίπεδου. Πήρε μαθήματα φέτος, πάντως, πήρε παραστάσεις. Πήρε, αλλά χρειάζονται πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο κόσμος του Champions League είναι ένας κόσμος που δεν τον ξέρει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι τόσο απλό να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Και ειδικά τα επόμενα χρόνια θα γίνει πιο δύσκολο το να μπει κάποια ομάδα από την Ελλάδα στους ομίλους του Champions League. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει. Έχει όλα τα εφόδια για να το κάνει, ειδικά αν σε 2-3 χρόνια γεροί να είμαστε, γίνει και το νέο γήπεδο. Νομίζω ότι πραγματικά θα είναι ένα ευρωπαϊκό κλαμπ που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Δηλαδή θα έχει το υπερσύγχρονο γήπεδο, θα έχει μεγαλομέτωχο ισχυρό, ο κόσμος του έτσι και αλλιώς είναι ισχυρό όπλο της ομάδας. Θα πρέπει κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ να μπει σε αυτό το κλειστό πάει να γίνει κλαμπ του Champions League, αλλά μέχρι στιγμής, εντάξει, πήγαν και στιγμές ατυχίας με τη Σάλκη για παράδειγμα πριν από λίγα χρόνια. Πάλι ο ΠΑΟΚ έφτασε στο παραμισό. Με την Μπενφίκα φέτος φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα ή και δύο πίσω από ομάδες όπως η Πορτογάλη. Εντάξει, ας έρθει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η Μάσα Βίδης θα ενισχύσει την ομάδα ακόμη πιο πολύ το καλοκαίρι. Γιατί να είμαστε, τον περιμένουμε τον ΠΑΟΚ καλά πράγματα γενικότερα. Αλλά θα πάρουμε ένα-ένα. Έτσι, σιγά-σιγά με το νέο έτος όλα θα έρθουν. Ωραία, Στέργιο. Κάτι άλλο δεν νομίζω. Γενικότερα φαίνεται να υπάρχει έτσι μια ηρεμία σε ανανεώσεις και στις μεταγραφές. Ξαναλέω, γύρισε η ομάδα, αύριο μια προπόνηση, πρωτοχρονιά ρεπό. Και από και μετά από δύο θα μπορούμε σιγά-σιγά να μπούμε κι εμείς σε ψηλογωνιστικούς ρυθμούς εν ώψη της Πάτρας και να μιλάμε για ενδεκάδες ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ωραία, Στέργιο. Να σε ευχαριστήσω και για αυτή την αναδρομή. Πολύ ωραία τα θυμηθήκαμε όλα. Περισσότερα με το νέο έτος. Καλή εβδομάδα να έχεις και καλή χρονιά φυσικά με υγεία. Καλή χρονιά, Γιώργο. Καλή χρονιά σε όλους. Αυτά λοιπόν και από τον Στέργιο Αναστασιάδη και στη δική του αναδρομή Παύλα Ανασκόπηση του 2018 που είχε πολλές σημαντικές και έντονες στιγμές για τον ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εντάξει, όσα έγιναν πέρσι στο πρωτάθλημα, νομίζω και η κατάκτηση του κυπέλου και η πορεία στην Ευρώπη. Όλα πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικό και οι εξελίξεις που υπήρξαν αναφορικά με το νέο γήπεδο και το οποίο ουσιαστικά έγινε το βασικό βήμα και από εκεί πέρα έχει ανοίξει ο δρόμος. Σιγά σιγά όμως να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα του ΠΑΟΚ και την αναδρομή αυτή στο 2018. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ, τελευταία νέα που υπάρχουν με την επιστροφή στις προπονήσεις για τους ασπρόμαυρους. Θα πάμε σε ένα ακόμη break σιγά σιγά, να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε με περισσότερα και με αναδρομή. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας σε FM κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 είτε με σχόλιο στις σελίδες του Libero 107,4 σε Facebook και Instagram, στην ανάρτηση της εκπομπής Post Game, της τελευταίας εκπομπής Post Game για το 2018, να μας πείτε και εσείς τι θυμάστε από αυτή τη χρονιά με τις αγαπημένες σας ομάδες. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε εδώ στο Libero. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις 12 ακριβώς, ακούτε πάντα Libero 107,4, μπαίνουμε σιγά σιγά στην παραμονή της πρωτοχρονιάς.
σε δευτερόλεπτα. Έτσι, μιας και περνάμε τις 12, ακούτε την εκπομπή post-game, την τελευταία εκπομπή post-game για το 2018, την τελευταία εκπομπή της χρονιάς, με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στην ύψη του ήχου. Για περίπου μία ωρίτσα ακόμη θα είμαστε παρεούλα σας, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και φυσικά στη συνέχεια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το νέο έτος, για το 2019 και το επόμενο Σάββατο Κύριακο, όπου σιγά σιγά θα επιστρέψουμε και με Football League και με περισσότερη δράση από ό,τι είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, που Premier League χθες και σήμερα, χθες είχε και Serie A, είχαμε και Basket League. Εντάξει, κάτι υπήρχε σε αυτές τις εορταστικές ημέρες για να έχουμε και αθλητική επικαιρότητα ώστε να ασχολούμαστε. Ενώ βλέπω τώρα στο παιχνίδι για Γκάι Ροντρίγκες και Κινέζοι, μετά την χθεσινή πρόταση, και μάλιστα οι Τούρκοι το μετέφεραν και ως σχεδόν σίγουρη συμφωνία με την Al-Ittihad του Γκάρι Ροντρίγκες, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται σαφώς, γιατί έχει το 20% ποσοστό μεταπόλησης. Τώρα γράφουν και για πρόταση από τους Κινέζους ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Beijing Guoan. Οπότε θα αυξηθεί και το ποσό του ΠΑΟΚ αν γίνει μεταγραφή. Όλα αυτά βέβαια θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες, όταν μπούμε και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όσο νούπο, για να έτσι δούμε και ποια από τα σενάρια θα υλοποιηθούν. Ενώ να πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά να δούμε και τι γίνεται στα του Άρη. Να καλησπερίσουμε τον, καλημερίσουμε όπως θέλει. Όχι, δεν τον έχουμε Βασίλη. Δεν έχουμε τελικά τον Νίκο Παπαδόπουλο. Θα τον έχουμε σε λίγο μάλλον. Για να μας δώσει και αυτός και το ρεπορτάζ. Είχε και σήμερα εργομετρικά προπόνηση. Να μας κάνει και αυτό το δικό του flashback στο 2018. Τι θα κρατήσει, τι θυμάται από αυτή τη χρονιά που φεύγει. Θυμίζω, μπορείτε και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM και NO, το μήνυμά σας στο 54526. Μπορείτε να σχολιάζετε και τις αναρτήσεις της εκπομπής post-game στις σελίδες του Libero 107,4 social media, σε Facebook και Instagram, για να μας πείτε τι θυμάστε από αυτή τη χρονιά που φεύγει, από το 2018, τι θα κρατήσετε ως τις πιο έντονες στιγμές που ζήσατε με τις αγαπημένες σας ομάδες. Έχουμε και μάτσε εξέλιξη στο NBA, παρακολουθώ τώρα εδώ. Έτσι, ρίχνω κλεφτές ματιές. Orlando Magic, Detroit Pistons, 72-70, είναι ντέρμπι το παιχνίδι, 7 λεπτά πριν τη λήξη τρίτης περίοδου. Υψηλό σκορ, καλό θέαμα βλέπω, έτσι από ό,τι προλαβαίνω να πάρει το μάτι μου. Α, και τρίποδο τώρα, 75-70. Ωραίο παιχνίδι. Έτσι, έχει και θέαμα. Εντάξει, ότι το Κούμπο έχει σάρωστα τα πάντα τις τελευταίες ημέρες. Έκανε και triple double χθες, 30 πόντους, 10 rebound, 10 assists, αν θυμάμαι σωστά. Συνεχίζει να κάνει ό,τι θέλει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να κλέβει τις εντυπώσεις και στο φινάλε του 2018. Και πλέον νομίζω σε αυτό που επισημαίνουν και οι Bucks με ποσταρέσματά τους και στα ελληνικά social media στις σελίδες τους, θέλουν να τον δουν όχι απλά στο All-Star Game, κάτι που θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι ξανά στο All-Star Game ο Γιάννης φυσικά, αλλά να τον δουν και ως captain, ως αρχηγό All-Star ομάδας. Αυτό θα είναι άλλο ένα ιστορικό επίτευγμα να το καταφέρει ο Γιάννης, και για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, φυσικά και προσωπικό του επίτευγμα. Θα γράψει άλλο ένα ιστορικό, έτσι, πώς να το πούμε, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ο Γιάννης, δεν ξέρουμε τι, δεν χωρούν λέξεις. Εντάξει, είναι τρομερός και συνεχίζει να προσφέρει και θέαμα, είναι απολαυστικός, ήταν και στην κορυφή του top 10 χθες με ένα τρομερό κάρφωμα το οποίο έκανε. Νομίζω όποιος κάθεται και τον απολαμβάνει έτσι ξενυχτώντας στο NBA, χαίρεται τα βράδια του. Ωραία, τώρα έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο αυτή τη φορά, όπως μας λέει ο Βασίλης Καβαδίας από απέναντι. Θα τον καλησπερίσουμε, καλημερίσουμε ό,τι θέλει και χρόνια πολλά ξανά. Τα έχουμε πει 4-5 φορές αυτές τις μέρες και στον αέρα με τον Νίκο τα χρόνια πολλά. Τα ξαναλέμε, δεν πειράζει. Τι γίνεται, Νίκο, τι κάνεις? Τελευταία, φαντάζομαι. Τα τελευταία χρόνια πολλά, ναι. Εντάξει, θα λέμε και την άλλη εβδομάδα, τα καλή χρονιά θα πιάσουμε. Καλή χρονιά. Εδώ θα φάσκα να χώσουμε άλλο το μεσημέρι, δεν ξέρω. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμη, θα δείξει. Αυτό θα δείξει, να ξέρει, Γιώργο μου, δεν είναι ωραία. Επικίνδυνα είναι, λες, θα δούμε. Ναι, ας ελπίσουμε 100%. Όχι. 100%. Τι γίνεται, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε, και αργούτζικα σήμερα, θα το κλείσουμε παρέα εδώ το μαγαζί. Καλά, είσαι. Δόξα τω Θεώ. Ήρεμα, θα έλεγα. Ωραία, έτσι. Καλή είναι η ηρεμία. Καλή είναι. Και αυτές τις μέρες των εορτών που γίνεται και ο απόλυτος χαμός παντού. Σήμερα πάλι το πρωί βγήκα στους δρόμους και γινόταν το απόλυτο μπάχαλο. Δεν μπορείς να πας πουθενά με την κίνηση. Τώρα, η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες δεν είναι ένα μπλέκι. Όχι. Έχουμε πει. Ναι. Δεν είναι. Και κόντρα στην γνώμη πολλών και στα πλάνα και στα σχέδια πολλών είναι να την αποφεύγεις και μετά την αλλαγή του χρόνου. Εντάξει, απλά καταλαβαίνω ότι πολλοί θέλουν να βγουν στο κέντρο. Εντάξει, θέλουν τον κόσμο, θέλουν το σούσουρο, θέλουν να περάσουν και την αλλαγή. Εντάξει. Μια χρονιά το έκανα το λάθος, Νίκο μου, και δεν το έχω ξαναεπιχειρήσει από τότε. Σπίτι, παρεούλα και όλα καλά.
Έκανα το λάθος μια χρονιά, έκανα μια ώρα να φτάσω σε απόσταση 10-15 λεπτών και λέω. Εσύ δυτικά είσαι. Δυτικά είμαι, εντάξει. Και δεν, ναι, όχι. Λέω ξανά, άστο. Έχω να κατέβω κέντρο Θεσσαλονίκη αλλαγή του χρόνου. Θα σου πω, τρέχουν 18. Πρέπει να έχει 6 χρόνια. Και εγώ κάπου τόσα. Ήταν η τελευταία και μπορεί να είναι και η τελευταία, δεν ξέρω για πόσα θα κρατήσει. Δεν το ξαναεπιχείρω στα κοντά. Υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, εμείς εδώ στα ανατολικά, τουλάχιστον εσείς μέσα στα δυτικά, έχουμε επιλογές, γιατί υπάρχουν αρκετά μαγαζιά. Ναι, ναι, και πιο κοντινές μπορεί. Και υπάρχει και το καζίνο εδώ πέρα κοντά. Σωστά. Είναι επίσης μια πολύ βασική επιλογή, αλλά όχι κέντρο πλέον. Δεν... Όχι, όχι, όχι. Παρακτικό, ότι όσο μεγαλώνουμε, Γιώργο μου, εσύ νομίζεις τα 30 τα έχεις πέρασει ή όχι? Πόσο? Τα 30 τα έχεις πέρασει. Κάτσε ρε Σινίκο, κάτσε. Ούτε τα 25 δεν έχω περάσει, μην βιάζεσαι. Μεγαλοδείχνεις. Εντάξει, καλό είναι αυτό, δεν πειράζει. Μέχρι τα 30 καλό είναι να μεγαλοδείχνεις. Μετά αρχίζει και κακοφαίνεται. Είχαμε δύο φίλους κουβέντα, παιδί μου. Ένας έχει περάσει τα 30, άλλος είναι η διαλυγία εμένα 28. Ότι όσο πλησιάζουμε στα 30, τόσο αρχίζει να μειώνεται και η διάθεσή μας και η όρεξή μας να μπούμε σε αυτή τη φασαρία και την ταλαιπωρία. Γιατί μέχρι να κατέβει, να παρκάρει. Εμένα με έχει πιάσει από πολύ πιο νωρίς αυτό. Άστο. Αυτό που λες. Και έτσι στους άλλους, ας πούμε, και σου λένε ότι είσαι ξενέρωτος, ας πούμε. Κάτσε, τώρα, εντάξει, εγώ είμαι ξενέρωτος, τράβα. Δηλαδή, χάθηκαν οι μέρες όλο τον χρόνο, αυτή τη μέρα πρέπει να βγούμε. Βέβαια, εντάξει, δεν γίνεται. Να σου πω, να σου πω κάτι, ρε Γιώργο, και θα γίνω λίγο σκληρός. Είναι η μόδα, είναι η Μαϊντανή, να έτσι. Βγούμε μετά την αλλαγή του χρόνου, να πάμε στο κέντρο. Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει. Είναι αυτό των γιορτών. Τώρα γίνομαι γκρινιάρης, εντάξει, όχι. Okay. Εγώ μαζί σου, σε στηρίζω απόλυτα. Ένα είναι αυτό το γιορτό, ότι πρέπει ντε και καλά να βγούμε κάπου στο κέντρο μετά την αλλαγή του χρόνου. Εγώ είμαι πιο πολύ υπέρ της μεσημεριανής κατάστασης στην παραμονή. Ναι, πάλι αυτό ναι, συμφωνώ κι εγώ. Κακός χαμός, αλλά είναι κάπως διαφορετικά. Με τα σουβλάκια, έξω όλη η πόλη, ναι. Ναι. Ή το άλλο, ας πούμε, το κλασικό φαινόμενο του Έλληνα, ας πούμε, που έχει, και το έχω πει πολλές φορές, Χριστούγεννα, Πάσχα και Τσικνοπέμπτη, τρώμε λες και όλοι τον υπόλοιπο χρόνο είμαστε νηστικοί. Ακριβώς. Ναι, λες και τρεφόμαστε, ας πούμε, μαρούλι και μουσί, ας πούμε, και ξαφνικά περιμένουμε αυτές τις τρεις στιγμές του χρόνου για να φάμε. Ναι. Καβαδίας γελάει πίσω. Το βλέπω, ναι, το έχεις κάνει στο χαμόγελο. Ναι, εντάξει, ο Καβαδίας, ας πούμε, αύριο το βράδυ θα βγει. Καβαδία θα βγει, έχει δίκιο ο Νίκος, τα λέει σωστά. Δεν νομίζω, αλλά μπορεί κιόλας, λέει, διπλωματική απάντηση. Εντάξει, ο Καβαδίας είναι τραβάτε με και ασχήλιο, δεν ξέρω, άντε θα βγω για να πω. Ναι, σε αυτό συμφωνεί, κουνάει το κεφάλι. Ναι. Εντάξει, όχι, εγώ σου λέω έτσι, το μεσημέρι το σουβλάκι το θέλει, το βράδυ ήσυχα παρεούλα σπίτι, μια χαρά. Και εγώ το σκέφτομαι αύριο το μεσημέρι να κατέβασουμε, γιατί έμαθα κιόλας ότι το Λίμπερο οργανώνουμε στα Θυρμά. Ναι, θα έχουμε εδώ, κάτι θα έχουμε. Ναι, και ψήνομαι, ας πούμε, να κατέβω λίγο για το χαβάλε και τον Τζέρετ και να γυρίσω νωρίς σπίτι. Έτσι. Το έχω κάνει αυτό μια φορά εντωμεταξύ και γυρνώντας νωρίς σπίτι απόγευμα στην Περαία. Έχω μείνει στο Ρίσιο Πολάστιχο. Παραμονή πρωτοχρονιά. Oh. Ναι, εκπληκτικές καταστάσεις. Μη σου ξανατύχει. Αλλά αύριο το μεσημέρι θα είναι διαφορετικά. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Μόνο βροχή να μας πιάσει, γιατί άκουσα κάτι για βροχές στις προβλέψεις. Ας ελπίσουμε να μην. Γιατί τόσες μέρες μια χαρά μας πήγε με ήλιο. Μακάρι να κάτσουν αύριο το βράδυ όλοι σπίτια τους. Το μεσημέρι να μην βρέξει. Έτσι. Γιατί φτάνει, αλλά αν πεις τώρα να σου πω κάτι, μ' ακούει και μαγαζάτορας και μου λέει ρε μεγάλε, εμείς δεν θα κάνουμε τζίρο, ας πούμε. Εντάξει. Όχι, okay, είναι και η δική του πλευρά, το σέβομαι γι' αυτό. Εντάξει. Έτσι, ναι, ισχύει. Ωραία, εδώ στα δικά μας τι άλλο έχουμε, Νίκο. Είχε σήμερα εργομετρικά προπόνηση, έτσι κάτι αρχίζει να κινείται από χθες. Εντάξει, ναι, πέρασαν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από μετρήσεις για να δει και ο Παντελήρης σε τι κατάσταση είναι η ομάδα και να προσαρμόσει ανάλογα και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Όχι όλοι βέβαια. Οι τερματοφύλακες, ο Διαμαντόπουλος που μόλις είχε έρθει από τραυματισμό, ο Βέλες που ακολουθεί ατομικό και ο Εντζόγλου με το Βίτρο που δεν υπολογίζονται, έκαναν προπόνηση στο Ρίσιο μόνοι τους. Σε αυτόν τον γκρουπ που κανονικά θα ήταν και ο Παυλίδης, αλλά εξασφάλισε κάποιες μέρες εξτράδια, όπως και ο Ναζλίδης, για να δει τι θα γίνει και αναζητά και αυτός την ομάδα στην οποία θα συνεχίσει ως δανεικός βέβαια ο Παυλίδης. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση από αυτούς που είναι στη λίστα που αποχώρησε. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι πέρασαν ικανικά εργομετρικά. Αύριο θα γίνει μια τελευταία προπόνηση για το 2018. Την Τρίτη θα υπάρχει ρετού. Και την Τετάρτη οι παίχτες θα επιστρέψουν ξανά στο Ρίσιο για να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά νομίζω και σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές του Σάββα Παντελίδη. Μια εβδομάδα που αύριο ξεκινάει με την τελευταία μέρα του έτους και είναι και μια εβδομάδα που
αναμένεται να δρομολογηθούν οι εξελίξεις και να έχει εξελίξεις για τον Άρη και πρέπει να έχει εξελίξεις για τον Άρη, γιατί τα χρονικά περιθώρια το λέγαμε και χθες ότι είναι ήδη αρκετά στενά για την ομάδα και πρέπει να αρχίσουν να κινούνται λίγο τα πράγματα και να έχουμε και τις πρώτες αφήξεις ποδοσφαιριστών. Αυτός είναι και ο στόχος των ανθρώπων του Άρη για την εβδομάδα που αρχίζει αύριο. Ακόμα ένα όνομα έκανε σήμερα την εμφάνισή του για τον Άρη και συγκεκριμένα αυτό του Μίκαελ Αλφόνς, του 29χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος έχει καταγωγή από την Γουαδελούπη και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη. Υπάρχει το όνομα, ισχύει, είναι στη λίστα των ανθρώπων της ομάδας ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και εξετάζεται για το δεξιάκρο της άμυνας, έμπειρος κιόλας, ανήκει στην Τιζόν, με την οποία φέτος έχει 4 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία και ένα γκολ μάλιστα. Mm-hmm. Και έχει μια ακόμα συμμετοχή στο κύπελλο Γαλλίας, αλλά δεν είναι στα βασικά πλάνα των Γάλλων. Στο παρελθόν έχει παίξει σε... Για δανεισμό, για δανεισμό μιλάμε, Νίκο, ή για αγορά. Να είναι, να μείνει ελεύθερος. Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Ο παίχτης υπέγραψε φέτος τριετές με την Τιζόν. Α, μάλιστα. Άρα είναι πιθανό να πάμε και σε δανεισμό με οψιόν. Ναι. Με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπέγραψε τριετές, αλλά δεν φαίνεται να είναι μια στιγμή στα βασικά πλάνα της τεχνικής ηγεσίας των Γάλλων. Εντάξει, mm-hmm. είναι μια καλή περίπτωση. Ο Άρης γενικότερα βλέπουμε ότι κάνει μια στροφή στην γαλλική αγορά. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και το όνομα του Γιαπαρά. Πάει νομίζω στο στυλ έτσι πιο παιχτών με πιο αθλητικά προσόντα. Γιατί η γαλλική αγορά έχει αρκετούς τέτοιους ποδοσφαιριστές. Ένας τέτοιος είναι και ο Αλφόν, δεξιός μπακ. Και είναι μια περίπτωση και αυτή που εξετάζεται και θα δούμε μέσα από το διάστημα αν θα προχωρήσει ή όχι για τους κυτρινόμαυρους. Mm-hmm. Και για αυτούς, και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει και ένα δεδομένο ότι εφόσον ο Άρης αποκτήσει δεξιό μπακ, θα έχει τρεις, δηλαδή το Κωνσταντίνο, τον Ζανασάκη. Ακριβώς, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας. Λογικά κάποιος θα αποτελέσει παρελθόν, εφόσον γίνει αυτό. Ο Τζανακάρης είναι στη λίστα των παιχτών προς αποχώρηση, έχει βέβαια ακόμα ένα μισό χρόνο συμβόλαιο. Δεν είναι εύκολο να μπει σε δικασία στο συμβόλαιο με τον κριτικό μπακ. Ναι. Μπορείς όμως, αυτό δεν προκύπτει από κάπου, αλλά είναι δική μου γνώμη, μπορεί ο Άρης να κρατήσει τον Τζανακάκη, ενδεχομένως και να αφήσει τον Βαλεριάνο ελεύθερο, ας πούμε, και να έχει τον Τζανακάκη ως επιλογή για το αριστερό άκρο. Γιατί ο Τζανακάκης είναι και ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της άμυνας. Τον έχουμε δει να το κάνει αυτό και την περσινή σεζόν. Και την προπέρσινη μάλιστα. Στην Β' Εθνική. Είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, ότι οι ισορροπίες και τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Εντάξει. Και ένας παίκτης που μπορεί να είναι προς αποχώρηση τελικά να παραμείνει στην ομάδα. Ανάλογα και με τους παίκτες που θα έρθουν, ανάλογα θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς που θα αποχωρήσουν. Πάντως η εβδομάδα που ξεκινάει αύριο πρέπει να έχει εξελίξεις. Εγώ βλέπω αυτές τις μέρες ως και έτσι... σαν δυνατές εξετάσεις, θα έλεγα, κυρίως για τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί βέβαια πολλά πράγματα, και το κομμάτι των αποδεσμεύσεων και το κομμάτι των μεταγραφών. Νομίζω θα μετρήσει πολύ το τι θα γίνει αυτό το Γενάρη και ειδικότερα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Είναι ένα γερό τεστ για τον εαυτό του. Ναι, είναι ένα γερό τεστ νομίζω για τον ίδιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει καλές επιλογές το καλοκαίρι, έκανε και επιλογές που μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει στην ομάδα. Δεν τις έκανε μόνος του φυσικά. Αποφάσεις πάρθηκαν από κοινού, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αλλά σίγουρα τώρα είναι που χρειάζεται ο τεχνικό διευθυντή και τώρα δείχνει και τις ικανότητες του έτσι, σε τέτοιες στιγμές. Ναι, πώς θα χειριστεί όλα αυτή την κατάσταση με τις ανακατατάξεις στο ρόστερ, αποδεσμεύσεις, μεταγραφές, όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ωραία, Νίκο, θα σου κάνω και εσένα την κλασική ερώτηση που έχω κάνει και στους προηγούμενους ρεπόρτερ που ήμασταν εδώ στον αέρα, τα λέγαμε πριν. Τι θυμάσαι από το 2018, μάλλον τι θα κρατήσει από το 2018 από το ρεπορτάζ του Άρη, πιο έντονες στιγμές, είτε θετικές είτε αρνητικές, έτσι μια μήνυα αναδρομή αν θες να κάνεις. Ναι, έχει πράγματα η χρονιά αυτή. Ήταν η χρονιά της επιστροφής αν μη τι άλλο, έτσι αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε κάπως. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο κρατάμε νομίζω το 2018, το ότι μετά από 4 χρόνια επιτέλους ήρθε η λύτρωση για τον Άρη με την επιστροφή στην πρώτη εθνική. Σίγουρα η πρώτη στιγμή είναι αυτή, μετά από μια δύσκολη τετραετία. Μπήκα στη δικασία λίγο να θυμηθώ τι έγινε στη φετινή χρονιά, γιατί έκανα και ένα σχετικό θέμα για την εφημερίδα.
θυμάμαι, ας πούμε, το Χ που πήρε ο Άρης στην Παναχαϊκή. Που ήταν οποίο... μισή άνοδος. Ναι, μισή και παραπάνω. Με, ναι. το, με την ισοφάριση του Ντούνι στο 88 με εκείνο το φάουλ. Θυμάμαι σίγουρα και νομίζω ότι θυμάμαι πολύ το τελευταίο μάτς του Νέτο. Τον Πασεραϊκό στο Βικελίδης τον περασμένο Μάιο που ήταν γεμάτο και ήταν και το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη στην Β' Εθνική. Και όλοι ήταν εκεί για να δουν μια τελευταία φορά τον Βραζιλιάνο να αγωνίζει με την ομάδα. Το διπλό στις Σέρες και εκείνο πολύ δύσκολο και εκείνο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περσινής σεζόν για τον Άρη. Ναι. Εκείνο το αγχωτικό διπλό στη Βέρεια, τον γκολ του Πασά. Εντάξει, το μάτι στη Λαμία, υποβροχή, ήταν νομίζω ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα. Ναι. Και εκείνη η τριάδα αγώνων στην αρχή της φετινής σεζόν με Λαμία, Λάρισα και Λεβαδιακό που... Τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με την παρουσία του κόσμου, κυρίως στα εντός έδρας παιχνίδια, στα Τζόγλιο και τα άλλα στο Βιτελίδης, ήταν νομίζω έτσι, η απόδειξη του Άρης επέστρεψε. Άσχετα που η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη δυστυχώς για την ομάδα. Πάντως είχε μπει με τον καλύτερο τρόπο έτσι, στην επιστροφή του όντως. Είναι μια χρονιά με καλές στιγμές και πρώτη φυσικά την επιστροφή, αλλά έκλεισε με πικρή γεύση, με αυτόν τον αποκλεισμό από το κύπελλο, από τον Ερυγκοτέλη και με την ήττα από τον Πανετολικό, αλλά κυρίως νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα του κυπέλλου στο Παγκρίτιο, ναι. την περασμένη εβδομάδα. Εντάξει, έτσι όπως κλείνει το 2018 για τον Άρη, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που λέμε να φύγει και να μην ξανάρθει και να έρθει το 19. Ας ελπίσουμε ότι το νέο έτος το οποίο θα έχουμε από μεθαύριο θα φέρει καλύτερα πράγματα για το σύλλογο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερο ανάγκη να ξεκινήσει καλύτερα το 19. Εγώ θα κάνω την ευχή που έκανα και την Παρασκευή και το έγραψα και στην εφημερίδα, πέρα από τις επιτυχίες που θέλουμε σε αγωνιστικό επίπεδο. Εγώ διέκρινα το 18, ήταν μια χρονιά στην οποία νιώθηκε αισθητά η εσωστρέφεια στις τάξεις του Άρη, γιατί το μεγαλύτερο ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη είναι η εσωστρέφειά του. Ή να το θέσω πιο λαϊκά, ότι τρογόμαστε μεταξύ μας και τρογόμαστε με τα ρούχα μας πολλές φορές, σε φάσεις όπου κάτι δεν πηγαίνει καλά και παρασυρώμαστε κάποιοι. Έτσι, και μας πιάνει καταστροφολογία. Εγώ έχω να πω ότι αν μπούμε στη διαδικασία καταστροφολογίας τώρα, και αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο κυρίως, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Σωστά. Γιατί λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης περνάει δύσκολα στο ποδόσφαιρο. Ναι, περνάει δύσκολα. Οκ, είναι σε μια δύσκολη φάση. Είναι όμως μια διαχειρίσιμη φάση. Και να το βλέπουμε και λίγο αισιόδοξα. Εδώ καταφέραμε να διαχειριστούμε μια τετραετία στο βούρκο. Για να μην πω μια λέξη που αρχίζει από σίγμα και κάπα. Έτσι, όντως. Αν τώρα πάλι αρχίζει η καταστροφολογία, όπως λες, ενώ η ομάδα έχει επιστρέψει και είναι. Αν και μου το επιτρέπει λίγο η ώρα που τη βλέπω, είναι η αλήθεια. Ναι. Μπορείς να εκφραστείς πιο ελεύθερα. Μπορεί να εκφραστείς. Λοιπόν, ναι. Διαχειριστήκαμε λοιπόν μια τετραετία στον Άρη, παιδί μου, που είμαστε επιτυχημένοι στις κατά. Ναι. Θα σου πω έτσι. Με δύο χρόνια στη Γ' Αθήνα και δύο χρόνια στη Β'. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Δεν θα διαχειριστούμε τώρα αυτή την κατάσταση. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση για την πορεία της ομάδας. Αλλά έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολα σαν οργανισμός που λέγεται Άρης. Και στον οργανισμό είναι όλοι από τη διοίκηση, τον τεχνικό διευθυντή, τους παίχτες, ακόμα και τους δημοσιογράφους. Και αυτό ισχύει και στον ΠΑΟ και στην Ηρακλή και παντού. Εντάξει. Είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση, αρκεί να γίνουν οι σωστές κινήσεις αυτή τη στιγμή. Δεν θα θέλω την αστροφολογία. Εγώ... Η ευχή μου είναι πρώτα, η πρώτη ευχή του 2019 είναι να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς, αλλά μακάρι να μειωθεί. Είναι και σημάδια της πόλης εδώ, της Θεσσαλονίκης, αυτό ναι. Το στρέφα που λες. Εντάξει, το βλέπουμε ναι. Και στον ΠΑΟΚ ακόμη που έχει κάνει ακόμη πιο μεγάλα βήματα πρόοδου. Σε κάποιες στιγμές μπορεί και να υπάρξει και πάλι. Στον Ηρακλή, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, άλλες καταστάσεις. Αλλά υπάρχει γενικότερα εδώ στην πόλη, το έχουμε αυτό, είναι αλήθεια. Και πρέπει να το αποβάλουμε όσο περισσότερο γίνεται. Ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο, ας πούμε, που φώναζε και ζητούσε. Να ζητούσε κεφάλια μετά από το μάτι στον Ερυγκοτέλη που το πιάνω γιατί είναι και ένα τελευταίο παράδειγμα, έτσι. Yeah. Αλλά όλοι μας αναφερμό μια-δυο ώρες μετά το τέλος του παιχνιδιού. Την άλλη μέρα όμως πρέπει να καθαρίσουμε όλο το μυαλό μας και πρώτα αυτοί που δικούν την ομάδα αλλά και εμείς και να δούμε με ψύχρεμα την κατάσταση, την οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση. Γιατί με τον πανικό δεν οδηγήσει πουθενά και με σπασμωδικές κινήσεις. Έτσι είναι. Έτσι, θέλει ψυχραιμία, λιγότερη καταστροφολογία
λιγότερο κόσμο που θα είναι βατρεμένοι πάνω από ένα πληκτρολόγιο για να κράξει. Εγώ δεν τους παρεξηγώ κι αυτούς, να ξέρεις. Αριανοί είναι κι αυτοί. Και πονάνε, απλά έχουν ένα κακό τρόπο μερικές φορές να την εκφράζουν. Πρέπει και αυτοί να μπουν στη δικασία να δουν πιο ψύχραμα την κατάσταση. Μόνο αν βγάζει υγεία, ακόμα και θα δύσκολα. Και οι ομάδες γενικότερα, τη δύναμή τους τη δείχνουν στις δύσκολες καταστάσεις. Τα εύκολα όλα είναι καλά. Το θέμα είναι να δείξεις ότι είσαι ενωμένος στα δύσκολα. Και μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκισμός αυτό το οποίο λέω, αλλά νομίζω ότι μια απόδειξη για τον Άρη, ας πούμε, τώρα σε μια δύσκολη περίοδο που βρίσκεται, θα είναι ένα μάτς με τη Λαμία στο Βικελίδης με 17.000 κόσμο ή ένα μάτς στο Παλέ, ας πούμε, για να πάρει στο μπάσκετ την Κυριακή με τον Ήπειρο, που έχει 5.000 κόσμο. Εκεί δείχνεις ότι κάτι υπάρχει. Ναι, εκεί δείχνεις ότι... Στις επιτυχίες όλοι τρέχουν ούτως ή άλλως, έτσι. Αυτό, ναι, εντάξει. 100% όλοι είναι εκεί. Το θέμα είναι στη δύσκολη νέα εκεί πέρα. Όπως ήταν αυτοί οι οπαδοί του Άρη που ήταν στα δύσκολα 4 χρόνια, έτσι και τρέχανε από εδώ και από εκεί, έτσι πρέπει να είναι. Όλοι πρέπει να το έχουν αυτό στο μυαλό του. Γιατί στο εξωτερικό, και το έχω πει πολλές φορές, που έχουν μια πολύ άλλη νοοτροπία και πρέπει να ενταχθούμε ποδοσφαιρικά αυτή την νοοτροπία που έχουν στο εξωτερικό, σε πρωταθλήματα όπως η Γερμανία, ας πούμε, για να μην πάω στην Αγγλία. Εντάξει. Βλέπεις ότι πριν ξεκινήσει μια σεζόν, οι οπαδοί των περισσότερων ομάδων έχουν πάρει τα διαρκεία τους. Δεν θα σου πιάσω την Dortmund που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, θα πάω σε πιο χαμηλές ομάδες, ας πούμε. Και δεν κοιτάνε ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι τεχνικός διευθυντής, ποιους παίχτες θα πάρουν. Είναι εκεί για το σήμα και τη φανέλα, ναι, έτσι. Είναι εκεί για το σήμα και τη φανέλα. Εντάξει, το πάω λίγο πιο ρομαντικά, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν κοιτάνε το ποιον παίχτη θα πάρω. Εγώ θα πάρω το διαρκείας μου, ας πάρω και τον Τάδε, ας πάρω και τον Δίνα. Θα είναι εκεί όμως, για την ομάδα, για τη φανέλα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί... και αν το δούμε και πιο ψυχρά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα με τις ομάδες μας, δεν έχουν μεγαλώσει με επιτυχίες και τίτλους, έτσι, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στον Άρη, ούτε στον Ηρακλή. Ναι, και ο κόσμος του Άρη, ειδικά στο ποδόσφαιρο, το αξίζει ένα μπράβο. Και είχα διαβάσει πριν καιρό ένα άρθρο, νομίζω με τον Μιχάλη του Λεάνη, που είχε χαρακτηρίσει τον κόσμο του Άρη φαινόμενο, γιατί ο κόσμος του Άρη στο ποδόσφαιρο έχει ζήσει επιτυχίες στην Ευρώπη, ναι, έχει ζήσει καλές στιγμές, έχει να ζήσει όμως ένα τίτλο που είναι 1970. Παρ' όλα αυτά είναι εκεί. Δεν έχει παρατήσει την ομάδα. Και είναι άξιο αναφοράς αυτό το οποίο... Είναι άξιος αναφοράς ο κόσμος του Άρη σε αυτό. Πρέπει λοιπόν το 19 να... Θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι μακάρι να το βάλουν όσοι, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, οι ενεργετικοί, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται στο εξωτερικό. Ναι. Να πηγαίνουμε στο γήπεδο κάθε δύο Κυριακές για το σήμα και για την ιδέα που πρεσβεύει ο Άρης. Όχι για το ποιος είναι πρόεδρος, το αν είναι τεχνικός διευθυντής ο Διαμαντόπουλος ή ο Κόντης, ή αν έχω στην επίθεση το Γιουνές ή αν έχω το Διαμαντόπουλο. Είναι ο τρόπος που το κάνουν έξω. Και όπως εκφράζουμε πολλές φορές το τι κάνουν έξω, πρέπει να εκφράσουμε και αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο το ότι έχουν ένα υψηλό γνωστικό επίπεδο. Βέβαια. Εντάξει. Πάντως, αν σε ρωτούσα να μου πεις έτσι από το 19, σαν στόχους, τι περιμένεις για τον Άρη, δηλαδή περιμένεις, ας πούμε, να δεις έξοδο στην Ευρώπη για παράδειγμα. Περιμένεις να δεις ή δεν ξέρω, ό,τι άλλο έτσι. Κοίτα, στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι είναι ο μίνιμουμ στόχος πλέον μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο. Και επειδή ακούω, ας πούμε, και κάποιους να λένε ότι η ομάδα επέστρεψε φέτος και είναι μια μεταβατική χρονιά. Εντάξει, για τον Άρη, δεν λέω να μην βλέπουμε την κατάσταση με ρεαλισμό. Ναι, είναι μια πρώτη χρονιά στην πρώτη εθνική μετά από 4 χρόνια. Είναι λίγο δύσκολο ο Άρης να προσαρμοστεί ξανά, θέλει χρόνο. Αλλά ο Άρης πρέπει να πετύχει το στόχο της Ευρώπης. Όχι όπως ότι αν δεν το πετύχει, δεν θα καταστραφούμε κιόλας. Αλλά πρέπει να το πετύχει. Ναι, αν δεν το πετύχει, θα είναι αποτυχημένη χρονιά. Και εφόσον έχει χαθεί και ο στόχος του κυπέλου, να δοθεί όλο το βάρος εκεί πλέον. Αυτό ακριβώς. Και στο μπάσκετ πλέον έτσι που έχουν έρθει τα πράγματα να δούμε μέσα στις πρώτες μέρες του 19 να γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια ώστε να γίνει η άρση του μπαν, να ενισχυθεί η ομάδα και να δούμε καλύτερες μέρες και καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα. Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε και στον κόσμο πριν, ήταν σημαντικό με αυτό το σκηνικό που έγινε στα διόδια στα Μάλγαρα. Το μήνυμα στο τέλος κρατάω εγώ ότι παρόλα αυτά, παρότι σας αποδοκιμάζουμε, είμαστε εδώ για να σας τα πούμε σε έντονο ύφος, διότι έχετε φτάσει στην ομάδα σε την κατάσταση. Θα είμαστε για να στηρίξουμε εκεί στα επόμενα παιχνίδια. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό και είναι, έτσι νομίζω, απεικονίζει λίγο και αυτό που έλεγες. Βέβαια, εμένα το δούμε αυτό και στην πράξη, το πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο την άλλη εβδομάδα, έτσι, κοντρα στον ύφος. Καλά, εκεί θα φανεί το τέτοιο, αλλά ναι, σας κράζουμε και εκεί είναι και αγανάξη του κόσμου. Βέβαια, αυτό το πράγμα. Δικαιολογημένο. Αλλά θα είναι πάλι εκεί και αυτή είναι σωστή νοοτροπία. Εντάξει, θα την ακούσουν οι παίχτες. Αλλά όλοι μαζί να σώσουμε την ομάδα, ναι.
Αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε σε δικασία. Έχουμε, δεν παίζει η ομάδα, δεν θα πάω στην Κίνη. Τώρα είναι που η ομάδα έχει ανάγκη τον κόσμο. Βέβαια. Όπως και στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Έτσι και εκεί, για να μπει καλά η χρονιά το 19. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Έγινε, Νίκο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Και εδώ είμαστε και το 19 να τα λέμε. Καλό σου βράδυ, Νίκο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έτσι μας έκανε και αυτό στη δική του αναδρομή το δικό του flashback για τα τουάρι, για το κιτρινό μαύρο ρεπορτάζ όπως το έζησε το 2018. Τι θα θυμάται, τι κρατάει. Ήταν η χρονιά της επιστροφής του Άρη. Κλείνει με μια πιο γλυκό, μια πικρή μάλλον γεύση. Με τώρα αποκλεισμό από το κύπελλο από τον Εργοτέλη, όπου ήταν και το τελευταίο match του 18 του έτος αυτού για τους κιτρινόμαυρους. Στο πρωτάθλημα ανάμεικτα τα συναισθήματα έτσι όπως ξεκίνησε η χρονιά και έτσι όπως εξελίσσεται στη συνέχεια. Θέλουν σαφώς κάτι καλύτερο στο 19 φίλοι του Άρη. Πάντως από το 18 έχουν να θυμούνται έτσι και τις έντονες στιγμές στη Football League που σημάδεψαν έτσι και την πορεία της ανόδου, όπως αυτό που μας είπε ο Νίκος, το ματς της Σέρες, την Πάντρα με την Παναχαϊκή και όλα τα υπόλοιπα. Είχε στιγμές έντονες λοιπόν και για τον Άρη το 2018. Έτσι όπως τις θυμόσαστε αρκετοί και από εσάς. Λοιπόν, φτάσαμε στις 12.30. Θα κάνουμε ένα τελευταίο διαλυματάκι. Το τελευταίο διάλειμμα του 2018 για το post game θα είναι αυτό, Βασίλη. Το τελευταίο διάλειμμα της χρονιάς λοιπόν. Θα πάμε αμέσως. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε για το φινάλι της τελευταίας εκπομπής post game για το 2018. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το φινάλε της τελευταίας εκπομπής post game για το 2018. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί σας για λίγα λεπτάκια ακόμη έτσι να κλείσουμε το τελευταίο post game της χρονιάς. Θυμηθήκαμε νωρίτερα και κάναμε και την αναδρομή και το flashback, την ανασκόπηση και από τους reporter για τις πιο σημαντικές στιγμές, τις πιο έντονες συντεθετικές και αρνητικές των ομάδων της πόλης εδώ και όπως έντυσαν και οι reporter του Λίμπερο. Και όπως περιέγραψαν, είχε πραγματάκια και στον αθλητισμό αρκετά το 2018. Πρώτα απ' όλα είχε Μουντιάλ, είχε συναρπαστικό Μουντιάλ στα γήπεδα της Ρωσίας το καλοκαίρι, με τους Γάλλους να το κατακτούν. Είχε τελικό Champions League Real Liverpool με γκολάρες. Είχε ωραίες στιγμές και στην Ευρώπη και εδώ στα δικά μας. Πολύ έντονη χρονιά με όσα έγιναν πέρσι εκεί στο Φλεβάρι, στο Μάρτι, με όλο αυτό το σκηνικό, όλο αυτό που τράβηξε και με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που δεν έγινε ποτέ και με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που έκρινε ουσιαστικά το πρωτάθλημα, με όλα αυτά που έγιναν, τα ανίποτα πραγματικά που θα τα διηγούμαστε για πολλά, πολλά χρόνια μετά σε παιδιά, εγγόνια και πάει λέγοντας, νομίζω θα είναι αξέχαστα αυτά που έγιναν το 2018. Αυτή η χρονιά στη Super League θα μείνει σταθμός για όλους τους λάθους λόγους, βέβαια, για όλους τους λάθους λόγους, για πράγματα που έκριναν ένα πρωτάθλημα όχι αγωνιστικά. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε να θυμόμαστε έτσι. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν να θυμούνται την κατάκτηση του κυπέλλου, οι φίλοι του Άρη την επιστροφή του Super League, οι φίλοι του Ηρακλή μια δύσκολη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, μια ομάδα που στήθηκε στο πόδι ουσιαστικά και κατάφερε να επιστρέψει. Στο μπάσκετ, μας είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης, οι φίλοι του Άρη δυστυχώς θα έχουν. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν να θυμούνται, όπως μας είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης, καλά διαστήματα της ομάδας που έκανε ό,τι μπορούσε, εν πάση περιπτώσει. Οι φίλοι του Άρη δεν θα έχουν να θυμούνται με θετικές αναμνήσεις το 2018, καθώς και στο φινάλι της περσινής περίοδου εντός του 2018, στο τέλος όθηκε η χρονιά για τον Άρη, κινδύνευσε πάλι. Φέτος εξελίσσεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ας ελπίζουν όλοι στον Άρη το 2019 να είναι μια καλύτερη χρονιά, ένα καλύτερο έτος και να ανακάμψει ο μπασχετικός Άρης. Αν με ρωτάτε ποιο μάτσα ξεχώριζα ή ποια αθλητική στιγμή της χρονιάς, εντάξει, νομίζω είναι δύσκολη η επιλογή. Είδαμε πολλά συναρπαστικά μάτσα και στο Champions League και στην Premier League και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα υπόλοιπα. Είδαμε ματσάρες, είδαμε ανατροπές, είδαμε ωραία πράγματα και στο Mundial. Είδαμε ωραίες στιγμές, έντονες στιγμές, γεμάτες. Εντάξει, η πορεία της Κροατίας ήταν εξαιρετική. Εντάξει, οι Γάλλοι το κατέκτησαν δίκαια βέβαια ως ανώτεροι. Είχε ωραίες στιγμές στο 18, είχε γκολάρες. Εντάξει, για παράδειγμα τον γκολ του Ρονάλντο κόντρα στη Γιουβέντους, ανάποδο ψαλίδι. Νομίζω θα μου μείνει από το 2018, ίσως νομίζω τον γκολ της χρονιάς. Εντάξει, βέβαια μπήκαν και άλλα πολύ όμορφα γκολ. Και εδώ στην Ελλάδα είδαμε και θέαμα, πέρα από τα υπόλοιπα τα εξαγωνιστικά. Είδαμε έτσι. Πολλά μου έρχονται στο μυαλό, είναι αλήθεια. Πολλά θα έρχονται και σε εσάς στο μυαλό. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις και να πεις ότι αυτή είναι η κορυφαία αθλητική στιγμή του 2018 και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Είδαμε έτσι αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και θετικά και αρνητικά.
Τώρα βλέπω για παράδειγμα ένα ωραίο θεματάκι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πρώτος, μάλλον έκλεισε το 2018 ως ημερολογιακό έτος, ως ο κορυφαίος σκόρερ της Ρεάλ, καθώς μέσα στο 2018 είχε πετύχει 28 γκολ με τη φανέλα της Βασίλισσας. Ο Μπέιλ και ο Μπενζεμά που ακόμα συνεχίζουν στην Ρεάλ και φέτος, ενώ ο Ρονάλντο αποτελεί παρελθόν από το καλοκαίρι. Ουσιαστικά έπαιξε δηλαδή για το μισό 2018 στη Ρεάλ. Έφτασε στα 28 γκολ. Ο Μπέιλ έχει 27, δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει στο δεύτερο μισό του σεζόν που συνέχισε να φορά τη φάνελα της Βασίλισσας. Ο Μπενζεμά είναι στα 18, αρκετά πιο πίσω. Ενώ ένα άλλο ωραίο ενδιαφέρον που βλέπαμε χθες είναι ότι ο Μέση έχει 51 μέσα στο 2018 και ο Ρονάλντο 49, δύο γκολ πιο πάνω ο Αργεντινός. Επίσης βλέπω ωραίο έτσι, θεματάκι ανασκόπησης. City και Liverpool, οι βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει μέσα στο ημερολογιακό έτος 2018 είναι ακριβώς οι ίδιοι, η απόλυτη ισοπαλία έχουν σε 37 παιχνίδια που έχουν δώσει και δύο στην Premier League μέσα στο 2018, μέσα σε αυτή τη χρονιά, έχουν από 88 βαθμούς έχουν συγκεντρώσει η απόλυτη ισοπαλία και η μάχη τους φέτος έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αρχής γενομένης και από το βράδυ της Πέμπτης, ερχόμενης, στις 3 του Γενάρη, συγγνώμη, θα είναι και το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς του 2019 και θα μπει με ένα συναρπαστικό παιχνίδι, θα μπει για τα καλά, δηλαδή πολύ ζεστά ποδοσφαιρικά το έτος, με City Liverpool στις 3 του Γενάρη στις 10 το βράδυ και μάλιστα όχι απλά ένα City Liverpool, ένα ντέρμπι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη του αγγλικού πρωταθλήματος, καθώς θυμίζω η Liverpool είναι μπροστά με σύν 7 πόντους διαφορά από τη City. City παίζει στο τελευταίο της χαρτί στην έδρα της, υποδέχεται η Liverpool. Με νίκη θα πάει στο μείον 4, θα ξαναμπεί για τα καλά στη διεκδίκηση. Με άλλο αποτέλεσμα, η Liverpool έχει ξεκάθαρο αβαντάζ για να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου την κούρσα. Και αυτό το δήλωσε άλλωστε και πιο ξεκάθαρα δεν γίνονταν να το πει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη δηλώση του εν όψει του αγώνα αυτού. Αν δεν νικήσουμε τη Liverpool, τελειώνει το πρωτάθλημα, δήλωσε ο Πεπ. Νομίζω πιο ξεκάθαρα δεν γίνονταν να το πει. Καθιστά αυτό το μάτι σε ένα τελικό του ή άλλο σε βαθμολογική θέση των δύο ομάδων και το ξεκαθάρισε έτσι με τον πλέον εμφαντικό τρόπο και ο προπονητής της Manchester City ότι αν δεν καταφέρει η ομάδα του να πάρει αυτό το ντέρμπι, μάλλον χάνει και το πρωτάθλημα στην πορεία. Βλέπω και το μάτι του NBA τώρα για το οποίο αναφερθήκαμε και προηγουμένως. Είναι σε εξέλιξη. 2 και 20 μένουν για το τέλος του αγώνα. Orlando Magic 105, Detroit Pistons 99. Στο 6 πόντους διαφορά είναι ντέρμπι το μάτι αυτό. Για όσους και το παρακολουθείτε ή ενδιαφέρεστε ή έχετε παίξει ίσως. Ωραία εξέλιξη. Το ενδιαφέρον το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Αν μπει το τρίποδο τώρα, δεν μπαίνει για τους Magic. Οπότε μένει το 105-99 και 5 λεπτά για το φινάλε με την μπάλα στους Detroit Pistons. Λοιπόν, πριν πάμε στο φινάλε, να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά και το χορηγό της εκπομπής που ήταν μαζί μας και σήμερα και από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής που ξεκίνησε αυτό το 2018 που μας αποχαιρετά. Το πιστοπολείο Μπες στο πιστό λοιπόν που ήταν μαζί μας και απόψε και μπορείτε να βρείτε λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town. Με πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι του Μπεσοψητό. Κάθε Δευτέρα τρώτε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο στο σαλόνι του Μπεσοψητό. Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο μπεσοψητό.gr και να γλιτώσετε το 10% του κόστου παραγγελία σας. Ή για online delivery, κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, εκεί στην πλατεία της Ψηθέας. Τηλέφωνο 2-3-10-60-22-20. Βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram, όπου υπάρχει και πλούσιο υλικό από τα μπέργκερ και τις άλλες νοστιμιές. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε φυσικά καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Να περάσετε καλά αυτές τις εορταστικές ημέρες. Να είστε προσεκτικοί στους δρόμους. Το βασικότερο όλων. Γενικότερα, ό,τι επιθυμείτε να το έχετε και με το νέο έτος, με τον ερχόμενο του 2019. Πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, υγεία, προσοχή στους δρόμους και όλα τα άλλα γίνονται. Καλή χρονιά ευχόμαστε εδώ με τον Βασίλη Καβαδέα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για το επόμενο Σαββατοκυριακό με το νέο έτος, με το 2019. Στις πρώτες εκπομπές του 2019 για το post-game. Θα είμαστε παρέα το επόμενο Σάββατο και την Κυριακή 10 με 1 το βράδυ, όπως κάθε φορά. Μέχρι τότε, να είστε καλά και καλή χρονιά με υγεία.